Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Κωστής Ραπτόπουλος, άλλη μια Δευτέρα κοντά σας. Βράδυ με Γιάννη Χιλιτίδη με το... Τι έγινε ρε Τζόρνταν? Καλημέρα και από μένα. Κρύωσες, καλή εβδομάδα λοιπόν. Άνοιξε την πόρτα να μπει καθαρός αέρας εδώ πέρα. Όλοι οι αρρωστιάριδες εδώ πέρα. Μπήκε ο αέρας, φτάνει. Χαϊβάνι να πούμε. Μπήκε ο αέρας. Τι έγινε? Τι να γίνει, καλά. Η αγορά πώς πάει, πώς είσαι, τι κάνεις για πέρα? Έπαι ξανά, πάλι στα ίδια. Η αγορά πάλι προσγειώθηκε στα παλιά. Πριν των εορτών δηλαδή. Καθίζεσαι μεγάλη, όπως πάντα. Τι καθίζεις? Το περιμέναμε δηλαδή αυτό. Ερυθρόν. Τι καθίζεις? Δεν, κόπηκε πάλι. Κίνηση κόπηκε, βέβαια. Δεν υπάρχουν φράγκα, ρε φίλε. Ούτε μαύρα λεφτά υπάρχουν. Μαύρα, άσπρα φράγκα δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω, εμείς πάντα η Ελλάδα στην παραοικονομία ήταν. Ναι, ρε παιδί, αλλά δεν υπάρχουν σφλού. Δεν κινείται. Καθίζεις πάλι. Δεν υπάρχει. Φαγητό, καφές. Εντάξει. Εργοστάσεις. Όσο μπορεί ο καθένας. Μάλιστα. Με ναι. Καφέ, ξέρεις, φτηνό δουλειά, στο πόδι και άιντε. Παραγωγή μηδέν. Και κάνα επίσημο, άμα δεν πει κανένα μάτς, θα πας εκεί στο επίσημο και 2 ώρες, 3 να δεις το μάτς και φύγεις. Αυτό είναι. Αυτό, είναι. Έχουμε γίνει αυτό θα γίνει τώρα, μέχρι το Πάσχα το δεις, αυτό θα γίνει. Και μετά πάλι μόλις έρθει η άνοιξη, ναι. Αλλάζει ο καιρός, λίγο η ψυχολογία ανεβαίνει, λίγα μαζεμένα που ξέρω εγώ κρατάνε τώρα, θα βγουν σαν το κοπάδι έξω μετά, με τον πρώτο ήλιο τον καλό δηλαδή από τις παραλίες και τελείωσε. Δεν τα ξέρεις, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια και κάθε χρόνο χειρότερα. Ναι. Θα περιμένουν τα χειρότερα. Τα χειρότερα. Οικονομικά είναι τα χειρότερα. Εντάξει, θα μάθουμε λίγο με πιο λίγα. Τι είπε πιο λίγα. Τι πιο λίγα. Μα δεν μπορεί τι πιο λίγα. Κάτσε, ρε φίλε, αριστερή κυβέρνηση. Έχω δεν πληρώνει το ένα, δεν πληρώνει. Δεν πληρώνω. Τι άμε πάρουν. Δεν πληρώνει και σε πάρουν, πώ δεν πληρώνει. Τι άμε κάνουν. Ρε φίλε, ο κόσμο χρονώνεται. Και τι τον κάνουν. Ναι, αφού δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Είναι δυνατόν με αριστερή κυβέρνηση να μου πάρει το σπίτι. Άντε πάλι. Τι θα πει αριστερή και δεξιά. Τι θα πει. Αριστερή και δεξιά, αν δεν φτάνουν τα μαρούλια, χρεώνεσαι. Αν είναι αυτά που παίρνεις μετρημένα και δεν φτάνουν, χρεώνεσαι, τι έκανε. Δεν νομίζω ότι αυτοί που φωνάζανε ψωμί, παιδί, ελευθερία θα μας αφήσουν στο όλιο τον παπάδο και τον θα σε κάνουν ίσα ίσα να τρέχεις να πούμε για το μεροκάματο, ναι. Να τρέχεις να πούμε με τα προβλήματά σου κάθε πρωί που θα ξυπνάς, θα λες βοήθεια Παναγία, να σκέφτεσαι τα προβλήματα πώς θα πληρώσεις εκείνο, πώς θα κάνεις το άλλο, πώς θα πληρώσεις το άλλο. Τα πληρώσεις Παναγία. Και αυτοί θα περνάνε αυτά που θέλουν συνέχεια. Α. Τα μέτρα και τα αυτά και ξέρω εγώ και θα κάνουν όλη την κοινωνία χρεωμένη λοιπόν. Όλο τον πλανήτη εκεί θα τον καταντήσουν. Θα μαζεύουν τα λεφτά λίγες οικογένειες. Θα είμαστε όλοι, πώς το λένε, υπόδουλοι. Ναι. Δούλοι της κοινωνίας. Μάλιστα. Λοιπόν, και τον πλούτο του πλανήτη θα το μαζεύουν λίγες μετρημένες οικογένειες, εκατοντάδες ξέρω εγώ. Από το 1974 και μετά, με λέει ο Χρήστος από τη Λαμπράκη, παράγουμε λέει κοπρίτες. Αυτό είναι, εντάξει. Το έχει δείξει ιστορία λοιπόν αυτό το πράγμα. Ναι. Παράγουμε. Παοκάρα πήγε καλά. Και από ότι. Ναι. Παοκάρα πάει Παοκάρα, καλά. Κοίταξε να δεις. Παοκάρα πήγε καλά. Παοκάρα, τώρα μίλαμε πάλι τα ίδια και βλογούμε τα γένια μας. Είδες. Ο Χαρίσης είναι χαφάρα. Φωνάζουμε τόσο καιρό. Πότε και τι και ποιος Χαρίσης και ποιο Αγιάννενα και. Ο Χαρίσης είναι χαφάρα. Χαφάρα είναι. Δεν είναι. Δηλαδή να βγει. Αυτός... ξέρει μπάλα. Ναι. Τα πάμε και χθες. Να παίξουν οι δυο τους. Πες μου τα χάφσου να σου πω ποιος είσαι. Όχι να παίξουν οι δυο τους. Έχει επιπλέον 2 χαφ καλά ο Παοκάρα. Εγώ υπολογίζω και τον Κάτσε. Εντάξει, ο Κάτσε δεν ξέρει πολύ μπάλα, δεν είναι τσιμιρότ, αλλά έχει πνευμόνια, το ξέρουμε αυτό. Τρέχει πιο πολύ ο Κάτσε. Τρέχει πιο πολύ, αλλά ο άλλος ξέρει και μπάλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει και αυτός είναι ένας τρίτος χαφ, ένας από τα, ας πούμε, από τα πολλά χαφ που έχει ο ΠΑΟΚ. Αυτοί οι τρεις είναι καλά χαφ, να ξέρεις. Πολύ καλά χαφ. Ποιοι είναι καλά χαφ? Ο Χαρίσης, ο Κάτσε και ο Τσιμιρότ. Ο Τσιμιρότ. Ναι. Λοιπόν, είναι. Δεν ξέρω τώρα, θα μου πεις τώρα. Ο ΠΑΟΚ, εγώ φωνάζουμε συνέχεια. Στο 10 πονάει. Πονάς. Πονάει εκεί στο 10. Δυστυχώς δεν υπάρχει 10. Δεν φαίνεται και ο Μπερμπάτοφ. Αυτό που όλοι τον κράζουν, ας πούμε. Καλά, όχι όλοι οι περισσότεροι. Καλά τον κάνουμε. Ναι, καλά τον κάνετε με το νου σας. Αυτός δεν έχει να δείξει ή να αποδείξει κάτι. Το ξέρει όλος ο πλανήτης. Απλώς δεν μπορεί. Στον ΠΑΟΚ γιατί λείπει το 10. Ναι. Δεν παίρνει ο Μπερμπάτοφ μπαλιές. Ναι. Και τις χάνει. Ναι. Δεν είναι ότι ακούμπησε 10 φορές την μπάλα και έκανε λάθη, ας πούμε. Μία-δύο φορές. Ετοιμάσου να πληρώσει το στοίχημα. Τέλος πάντων. 1 Φεβρουαρίου. Αυτός που νομίζω ότι στο είπε, εγώ το βάζω και αυτόν στοίχημα. Εγώ λέω θα μείνει ο Μπερμπάτοφ. Θα μείνει. Ναι, έτσι λέω. Λοιπόν. Και θα μείνει για τα μεγάλα παιχνίδια. Έχουμε play-off μπροστά μας. Έχουμε κύπελα. Με λοκόπη. Βεβαίως. Πάμε στην κυρία Μέρη. Συναγρίδα. Θα πάρουμε συναγρίδα. Πάρουμε και τον Βασίλη, τον Κρέντι.
Βεβαίως. Δώσουμε χαιρετισμούς γιατί πιθανόν να μας ακούει. Πολύ χαιρετισμούς φυσικά. Ναι. Βασίλης είναι φίλε από τα λίγα παιδιά. Τα λίγα παιδιά είναι. Ναι. Είναι από τώρα ναι. Ό,τι κουβέντες και λέμε δεν, είναι, δεν περιγράφονται. Ας πούμε. Θα πληρώσει όμως. Τι σημασία. Θα πληρώσει ή θα φάει. Το θα πληρώσει θα το δούμε. Ανάγκη δεν έχει. Εντάξει, έχει δεν έχει. Εγώ βλέπω εσύ να πληρώνει. Εγώ βλέπω να πληρώνετε εσείς. Θα δούμε. Δεν υπάρχει στοίχημα να χάσω. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι πληρώσουμε, δεν πληρώσουμε, θα φάμε. Κατάλαβε. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, θα φάμε. Και εκείνο αλλά... το καυτερό, το καυτερό το φάμε. Ωραίο εκείνο. Καραβίσιο. Καραβίσιο. Ναι, τι μαγιά, τι στιά που είναι. Τώρα τι, αυτά ό,τι και να λέμε. Τι κάνει, αυτά ναι. Πρέπει να πάει ο κόσμος και να τα δει. Ναι, ναι. Τώρα μην θεωρείς ότι διαφημίζουμε κιόλας. Είναι άλλο πράγμα, άλλη κατάσταση. Η γυναίκα είναι Κωνσταντινοπολίτσα και μας προσέχει. Ναι. Μας συμπαθεί. Βέβαια. Έτσι. Καταρχήν είναι. Εμένα πάμε πήγαινε... πολύ εκεί. Ο Τρέγκας πάει. Ένα φιλικό ζευγάρι πήγε τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Και μου είπε τα καλύτερα. Έτσι. Λοιπόν, η εκπομπή στο Pontos TV ξεκινάει τη Δευτέρα. Σιγά, σιγά. Μην με κάνεις και τα με ξαπλώσεις. Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό το μήνα. Η γρήπη έριξε, μας έριξε όλους κάτω. Η γρήπη, όλους μας. Πάθαμε μεγάλη δειλά. Εγώ στραβοκατάπια δεν είναι. Δεν λέω για σένα, εσένα δεν σε πιάνει τίποτα. Ξαπλωθήκαμε με τη γρήπη, παντού. Ο ένας μετά τον άλλον. Η εβδομάδα μας πήγε, 8 μέρες μας πήγε. Ναι. Κομμάτια, τέζα, Είστε παιδιά της πόλης εσείς πιο ευαισθητά. Και ο ένας με τον άλλον ξεσαρπάζεστε. Εσύ δεν πιάνει. Πολλάτε δηλαδή. Ναι. Τι να έχω. Βροντού, ρε φίλε, ξέρεις που είναι βροντού. Για πες με, νευροκόπη, ξέρεις. Απάνω. Τα παλιά τα χρόνια, τα καλά τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, μείον 30, μείον 35, μείον 25. Ξύναμε τον υδράργυρο για να δούμε τι θερμοκρασία έχει όταν πήγαινα γυμνάσιο εκεί τα πρώτα δύο χρόνια. Γιατί μετά πήγα στη Σκίδρα. Και τι έξινες εκεί. Εκεί τίποτα. Εκεί καμία σχέση. Άλλες θερμοκρασίες. Μάλιστα. Από τα αγγλικά πήγαμε στα γαλλικά. Ένα. Κουλτούρα στη Σκίδρα, γαλλικά. Έκανες γαλλικά. Αγγλικά στη Σκίδρα και γαλλικά. Και γαλλικά έκανες. Μιλάς στο γαλλικό. Πήρα απαλλαγή εγώ, αλλά όποτε ήθελα έμπαινα, έβγαινα ξεσιγά. Στο σχολείο ή είπε σε στέλνα φροντιστήριο. Στο σχολείο, ρε φίλε, στο σχολείο. Τα αγγλικά, τα γαλλικά ήταν 4 χρόνια, 5. Τα γαλλικά 2, αλλά τα αγγλικά. Δηλαδή... Όχι, συγγνώμη, τα αγγλικά ήταν 2 χρόνια, τα γαλλικά 4-5. Πιο πολλά δηλαδή. Πήγε, δηλαδή, στα σερτιφικά, πήρε σερτιφικά. Τι σερτιφικά. Τι σερτιφικά, γαλλικά πήγε. Ναι, γαλλικά. Σερτιφικά πήγε. Σερτιφικά. Τι είναι αυτό. Δηλαδή lower πήρες. Όχι ρε, δεν πήρα πτυχίο, κατάλαβα. Ναι, ναι. Όχι. Το lower το παίρνεις και τώρα άμα πας. Τι είναι. Ράες τι παίρνουν οι άλλοι. Σε δύο μήνες lower παίρνεις. Ναι. Γιατί. Μίτσιγκαν πως αλλά άλλα, το άλλο το Κέμπριτς ακούσα. Εμείς το πήραμε από την πιάτσα, το μάθαμε απ' έξω το αγγλικό. Δηλαδή τώρα μας σταματήσει μια κοπέλα και σε μιλήσει αγγλικά θα... Ζορίζομαι αλλά συνονοούμε. Πώς είναι εννοείς. Εντάξει, ρε παιδί μου, συνονοούμε. Πώς είναι εννοείς. Ναι, συνονοούμε. Με παντομήμα, με κρυμάτσα, με χειρονομία, με. Όχι, όχι, από τα αγγλικά. Με τη γλώσσα του σώματος. Τότε δεν ξέρω αν έχεις κάνει αγγλικά εσύ. Ναι. Γιατί κοντά είμαστε στα χρόνια. Ναι. Στο γυμνάσιο πρώτη Δευτέρα είχαμε το Target 1, το Target 2. Τα θυμάστε τα βιβλία αυτά. Λέει. Target 1, Target 2, Target. Με το έκανε τα Target. Ναι, τα κάναμε τα Target. Ναι. Το καπέλ. Έκανες και το καπέλ τότε. Εγώ έφυγα τότε και πήγα στη Σκίδρα στα γαλλικά μετά. Στο γαλλικά καπέλ δεν έκανες. Δεν κάνατε το καπέλ εσύ. Δεν το θυμάμαι. Target 1, Target 2. Ναι. Τα κυριότερα είναι αυτά. Ναι. Τα μαθαίνεις όλα από εκεί. Target, ναι. Όλους τους χαρακτηρισμούς, τις ονομασίες, τα ζώα, τους αριθμούς να μετράς, ξέρω εγώ, τις λέξεις, τις καλημέρες, τις καληνύχτες, τα πάντα τους. Με λέει ο Χρήστος πάνω από τη Λαμπράκη ότι μείον 30 και μείον 25 λέει. Νόμιζα ότι ο Τζόρνταν έλεγε για τη διαφορά του πάγου με τον Ολυμπιακό. Εσύ καλά, εκεί θέλω... είτε μείον 30 είτε μείον 6. Πάλι το θέμα είναι ο Ολυμπιακός ό,τι και ρεκόρ και να κάνει. Ναι. Ας πούμε. Εντάξει, έχει την καλύτερη ομάδα. Τι να λέμε τώρα, αλλά είναι. Ξεστή. Δώσε χαιρετίσματα το Γιάννη, τον Πανιώτη, τον γιατρό. Τον παθολόγο μας, ναι. Στο Γιάννη. Σήμερα ξυσκίστηκε στη δουλειά 14 ώρες. Μπράβο, Γιαννάκη. Καταρχήν καταπληκτικό τέτοιο είναι γιατρό. Έτσι. Και άνθρωπος φυσικά. Και βελονιστής. Και βελονιστής φυσικά. Λοιπόν, το... Λέει το σερτιφικά ο Τζόρνταν θα νομίζει ότι είναι ο αντικαταστάτης του Τζίμιρο. Εντάξει, τυχαία. Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα και το φίλο μου το χρόνο πάνω στην Τούμπα εδώ που είναι. Ποιος είναι ο χρόνος. Καφετζής φίλος μου. Για πες τον, ναι. Ένας πολύ ωραίος πόντιος καφετζής με τα καλαπούρια του, με την αυτή του. Τέλος πάντων. Πόντιος δύσκολος, δύσκολος άνθρωπος. Πολύ καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι είναι οι πόντιοι. Συνεννοείσαι. Γιατί εσύ δεν μπορείς να συνοηθείς. Με πόντιο. Πώς θα συνοηθείς τώρα εκεί που έπας.
Που στο Πόντο στο Πόντο TV. Ναι, είναι ένα θέμα τώρα. Εσύ θα πρέπει να συνοηθείς εκεί πέρα τώρα. Θα προσγειωθείς, είσαι γάτα, δεν είσαι κανένα. Εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, τραβάω τα περίεργα, έτσι, το ξέρεις αυτό. Ναι. Τραβάω τα περίεργα. Μέσα σε αυτά τα περίεργα. Εσύ περίεργος είσαι, να ξέρεις, δεν είναι για τους άλλους. Για τους άλλους είμαι εγώ περίεργος, ναι. Έτσι, αλλά είναι μία αυτή, θα δέσει εκεί το γλυκό, να ξέρεις. Δηλαδή, πιο περίεργος είμαι εγώ ή οι άλλοι, ας πούμε. Πώς το βλέπεις, εσύ που ζεις εμένα. Κοίταξε, όταν ο άνθρωπος έχει χιούμορ, ναι. Όταν έχει χιούμορ, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι, δηλαδή... Αλλά είμαι λες δύσκολος. Περίεργος είσαι, γιατί καμιά φορά, ρε παιδί μου, αν δεν σε ξέρει ο άλλος, ναι. Μπορεί να του φανεί ότι είσαι περίεργος. Ναι. Η πρώτη εικόνα, ας πούμε. Ναι, ναι. Δηλαδή. Α, ναι, δηλαδή, ναι. Γιατί όμως άραγε. Δεν θα περίμενε κάποιος, ας πούμε, τώρα, ρε παιδί μου, κάποιες ερωτήσεις σε ένα τραπέζι, ας πούμε, να τρώμε, να πίνουμε τα αυτά και εσύ να πίνεις τη Βυσσινάδα, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Ναι. Θα περίμενε να πιεις τη Ρετσίνα, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή, όταν σε γνωρίσει ο άλλος και μετά, εντάξει, καταλαβαίνει, ρε παιδί μου. Αλλά λέει, είμαι περίεργος. Ναι. Μπορεί, ναι, ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί. Ναι. Και μάλιστα. Αυτό μπορεί να το δείξει κάποιος όταν ρωτάει τι άνθρωπος είναι ο Ραπτόπουλος. Τι άνθρωπος είναι, να σε ρωτάει ο άλλος. Να ξέρεις, γιατί εσύ δηλαδή τι θα έλεγες. Όταν σε ακούει τώρα 5-10 χρόνια, ναι. Και ακόμα δεν μπορεί να καταλάβει τι άνθρωπος είσαι, νιώθει μια περιέργεια, δεν ξέρει. Κατάλαβες, σου λέει τι άνθρωπος, δεν έχει σχηματίσει. Δηλαδή εκεί που έρχεται ο άλλος, ρε παιδί μου, να μπούμε να σε κράξει, να σε βρίσει, πετάς κανένα καλό, κανένα αυτό, ας πούμε, ή βγαίνει από την ψυχή κάτι και λέει, ρε, πρέπει να είναι πολύ καλό παιδί, ας πούμε. Κατάλαβες. Ναι, δηλαδή αφιταλαντεύεται. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι μια περιέργεια για τον άλλον, ας πούμε, να γνωρίσει, να δει τι άνθρωπος είσαι. Αυτό το έχουν λίγοι, ξέρεις. Δεν μπορεί να σχηματίσει εύκολα κάποιος γνώμη για ένα χαρακτήρα. Ούτε εγώ ξέρω τι άνθρωπος μπορεί να είμαι. Εσύ θα το κρίνει άλλος τι άνθρωπος. Α, ο άλλος θα κρίνει, ναι. Εσύ, εντάξει, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, μες στην κοινωνία, ρε παιδί μου, βγάζεις το χαρακτήρα. Εντάξει. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβεις εσύ. Έχεις και τις ευαισθησίες σου, έχεις και την παλαβομάρα σου. Εγώ προσωπικά ξέρω, ρε παιδί μου. Αλλά για να το ζήσει ο άλλος, για να το καταλάβει ο άλλος, πρέπει να σε ζήσει λίγο. Από κοντά. Ναι, ναι, από κοντά. Λέει ένας, ο Χαρίζης και ο Ζάιρο χθες έκαναν το παιχνίδι της ζωής τους. Ο Χαρίζης έχει ένα πρόβλημα. Είναι αρσούμπαλος στο μαρκάρισμα. Ναι, είναι. 20 ονών παιδάκι είναι, ρε παιδιά. Τώρα αυτό θέλει παιχνίδι. Ναι, εντάξει, τώρα, εντάξει. Λέει τι βλέπει ο άνθρωπος. Εντάξει. Ανερχητής από Ξάνθη. Αυτός είναι ανερχητής. Κάνει ένα άθλημα. Είναι, ναι, δύσκολο. Ξέρεις, πρέπει να είσαι πολύ γυμνασμένος. Ανεβαίνει απάνω, νομίζω, σε. Πώς τα λένε αυτά. Πιάνεται, ξέρω εγώ, και. Σκαρφαλώνει, κάνει κτλ. Είναι ζώρικο άθλημα. Δύσκολο είναι, πολύ δύσκολο. Εντάξει, τώρα ο ΠΑΟΚ, με αυτά τα παιδιά τώρα και όλα τα παιδιά, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, αυτά τα παιδιά σε τέτοιες ηλικίες που είναι και ξέρεις, μπαίνουν απευθείας στα βαθιά, γιατί πολύ βαθιά είναι σύλλογος με μεγάλη φανέλα, τεράστια φανέλα. Ξέρεις, έχει και από την πίσω μεριά του μυαλού του, πρέπει να είναι εντάξει, δηλαδή να δείξει. Είναι πολύ βάρος. Για πάντε λίγο στη θέση του. Και μπαίνεις μέσα σε ένα γήπεδο, φοράς μια φανέλα, αύριο μεθαύριο σε ένα παιχνίδι μεγάλο, ας πούμε, ημιτελικού, ξέρω εγώ, π.χ. παράδειγμα, λέω, με τον Ολυμπιακό. Και δείξε πόσα παιδιά χωράει όσα ακούς τώρα εκεί πέρα. Μην κάνεις το λάθος, να θέλεις να σε καμαρώσει ο κόσμος, να σε χειροκροτήσει. Είναι πολύ δύσκολο, ρε φίλε. Τέλος πάντων, άσε τις φιλολογίες. Όχι, να πάμε και στη. Ήταν καλός ο Παύλος. Αυτά όλα όμως ξεφεύγουν, ναι. Αυτά όλα τελειώνουν με τα παιχνίδια. Παίρνει αέρα που λέμε. Παίρνει παιχνίδια πάνω του, κατάλαβες. Φεύγει το κουκ. Πάντως, χθες η ομάδα έπαιξε ένα άλλο σύστημα. Είχε ένα άλλο σχηματισμό. 4-3-3. Έβγαλε κάποιους παίκτες. Σε αυτό το σύστημα καλύτερους, δηλαδή φάνηκαν περισσότερο σε αυτό το σύστημα. Ο Λέοβατς, ας πούμε, φάνηκε καλύτερος. Ναι, δεν μπορεί στο 3-5-2. Φαίνεται. Ναι, φαίνεται δεν μπορεί στο 3-5-2. Ο Τζίμι Ροτ, ναι. Σε αυτό το παιχνίδι καλός ήταν, αλλά εμένα δεν με τρελαίνει και πολύ. Δεν είναι, ξέρω εγώ, ποιότητα σκάφια τα δεδομένα του ΠΑΟΚ. Ο Χαρίσης όντως. Ο Τζίμι Ροτ, ναι, έχει ωραίες μπαλιές και στην Καλονή μέσα, αν τον είδες, ήταν ο μόνος που διασώθηκε. Δεν πατάει περιοχή. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα ο παίκτης ξέρει αν πρέπει κάποια στιγμή να την πατήσει περιοχή. Ο Κλάους φορτώθηκε σωστά, το κάτσε. Δηλαδή, άμα του έρθει καλά η μπάλα, στον πρώτο χρόνο. Εδώ πάει ανάποδα σε αυτό, ναι, που έλεγες κάποτε ότι δεν μπορεί με το κεφάλι. Είδες και με το κεφάλι του. Ναι, το κάτσε με το κεφάλι, ωραίο κόλλο. Με το κεφάλι, αλλά και καλό φόρτωμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Την έστειλε καλά ο άλλος. Την έστειλε καλά ο άλλος. Ο άλλος, ο Ζάιρος, τον έφαγε το σύστημα το 3-5-2. Ήρθε τώρα στο 4-3-3 και έπαιξε έξω δεξιά. Εμένα μ' άρεσε γιατί έκανε διεισδύσεις, είχε ένας μέναν, είχε και φορτώματα καλά, είχε και σκοράρισμα. Στο 3-5-2 δεν μπορεί να παίξει γιατί
Μπακ δεν είναι. Ναι. Μόνο εξτρέμ δεν γυρίζει πίσω να μαρκάρει, οπότε και έχει ένα πρόβλημα. Σωστά. Απ' την άλλη μεριά δεν μπορεί να φας το Μακ και να βάλει το Ζάιρο εκεί. Ίσως θα μπορούσε στο 3, θα μπορούσε στο 3-5-2 να παίξει θέση του Πέλκα, που εχθές δεν μ' άρεσε ο Πέλκας. Ναι. Δεν ξέρω. Εκεί ο Ζάιρο ίσως, λέω πάλι, ίσως μπορεί να το παίξει, γιατί μπορεί και κατά συνθήκη να προευρωκοπήσει, μπορεί να κάνει και το δεκάρι κτλ. Δεν με τραβάει. Όντως έχεις δίκιο, ναι, για το δεκάρι. Ναι. Ο Κλάος το κάτσε. Μπορεί να κάτσει κι άλλα. Αν του φορτώσουν καλά την μπάλα μέσα στην περιοχή, δεν το ξεχνάει. Είναι δολοφόνος. Εδώ σκοτώνει τα πουλιά, να πούμε. Ξέρεις, είναι κυνηγός. Σε πρώτο χρόνο είναι. Πάει εκεί, κυνήγει, τραβάει κάτι πυροβολισμούς. Δεν καταλαβαίνει. Έχω ένα γνωστό, λέει, είναι χειρός κυνηγός. Mm-hmm. Έχω το κουφάρο, σκοτώνει τα ζωάκια. Λέει, είναι εξοικειωμένος. Μπαμ, μπαμ, βαράει, να πούμε. Ναι. Δεν το χάνει, έχει την αίσθηση του γκολ. Δεν χάνεται. Τώρα, σε αυτό το σύστημα τώρα. Εντάξει, δεν χωράει τώρα. Σε χρόνο τώρα δεν το ξέρει ο κόσμος. Τώρα σε αυτό το σύστημα, φυσικά και αν διαφορά δεν χωρούσε ο Κλάος με τον Μπερμπάντοφ, δεν χωράνε σίγουρα εδώ. Ωραία. Τώρα, ο Μπερμπάντοφ, εγώ λέω. Να σου πω την άποψή μου για τον Μπερμπάντοφ. Πρέπει να τον πάρετε, να το δώσετε, να με φτάνει. Άστο αυτό. Ναι. Εγώ λέω τον Μπερμπάντοφ, ακόμα και σε αυτό το σύστημα που λες εσύ. Λοιπόν, ή σε κάποιο άλλο σύστημα με έναν επιθετικό μπροστά, ναι, σε μεγάλα παιχνίδια, τύπου play-off, ας πούμε, που θα, ναι, είναι όλα κρίσιμα παιχνίδια, ναι, ναι, με ένα καλό δεκάρι, ο Μπερμπάτο θα κάνει όρια. Δηλαδή, εσύ λες τώρα, επιμένεις ότι δεν χάσει το στοίχημα εσύ. Μάλιστα. Εγώ θεωρώ ότι θα το κρατήσουν εσύ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, από εκεί και μετά, γιατί έχει κρίσιμα παιχνίδια ο Πάουκ. Ο Πάουκ πάει για ένα στόχο τώρα, για το κύπελο και για τη δεύτερη θέση. Εντάξει. Αυτό ο στόχο πώς τώρα, δηλαδή. Και ας σου πω και τ' άλλο, ρε φίλε. Ναι, πες μου, ρε φίλε. Εντάξει. Γερός να είναι ο Κλάους. Γερός να είναι. Δικό μας παιδί που λένε. Κλάουσάκι και αυτά, ναι, και από τι πλευρέ. Τι είπα, ξύλο τραυματίστηκε, τι γίνεται. Δεν τραυματίζει. Λέω, ρε παιδί μου τώρα, Θεός φυλάξει. Ναι. Ναι, μακάρι γερός να είναι. Ποτέ να μην τραυματίσει. Τι γίνεται. Ξανά, μάνα, θα ψάχνουμε άλλον επιθετικό. Ποιον θα βάλουμε εκεί. Θα κάνουμε το φόρτο Μακ μετά. Κατάλαβε σου λέω. Ο Μακ, μια που είπαμε Μακ. Ακόμα μια φορά, σου το λέω, από το καλοκαίρι σου το λέω, έχει ένα σουτ άτσαλο. Φεύγει πάνω, σαν τα αεροπλάνα, μόλις απογειώνει τα αεροπλάνα. Δεν έχει σουτ καλό, ρε φίλε. Πώς, τι να λέμε τώρα, το γκολ με την Dortmund, δες που έβαλε. Αν ήταν 5 μέτρα πίσω, θα το έχανε. Ναι. Μ' αρέσει. Δεν βαράει καλά την μπάλα. Μ' αρέσει, να, αυτό που λες τώρα. Πώς θα γίνει, φυσικά, δεν βαράει καλά την μπάλα. Ναι. Τι να λέμε. Μακάρι το παιδί να αλλάξει λίγο στυλ, δεν ξέρω. Ναι. Το σουτ που κάνει, δεν ξέρω πώς τη βαράει πάνω στο αυτό, δεν τη βαράει καλά την μπάλα. Τη σηκώνει την μπάλα. Ο Τζαβέλας καλά πήγε πάλι χθες. Λοιπόν, δεν τον Τζαβέλας. Όταν λέω τη λέξη Τζαβέλας, σουφρώνει τα φρύδια, γουρλώνει τα μάτια, σκύβει. Εχθές ήταν καλός ο Τζαβέλας. Μιλάμε τώρα σαν παίκτης της ομάδας. Δεν με λέει τίποτα, ρε φίλε. Στην Καλονή ήταν καρατέκας. Τι έκανε στην Καλονή. Γελάει όλος ο κόσμος. Τέλος πάντων, δεν μένω εγώ εκεί πέρα. Η ποιότητα του Τζαβέλα είναι γνωστή. Εντάξει. Δεν, τώρα, αν θέλουμε τον ΠΑΟΚ πάνω πρωταθλητή και να πρωταγωνιστεί και να πηγαίνει και να τραβάει στην Ευρώπη παραπάνω, πρέπει να πάρουμε άλλα στόπερ. Ναι. Και όχι μόνο τον Τζαβέλα, και κανένα δυο ακόμα από πίσω. Μάλιστα. Τα Γιάννα πώς τα είδες? Φιλικά, φιλικά πολύ. Εσύ στο πρώτο γύρο πώς τα είδες τα Γιάννα? Με πάθος μεγάλο. Πέρσι πώς τα είδες τα Γιάννα? Με πάθος μεγάλο. Τώρα γιατί να μην δεν είχαν πάθος? Μάλιστα. Επειδή του βραχυκύκλωσε ο ΠΑΟΚ, μήπως. Του βραχυκύκλωσε. Εντάξει. Κατάλαβες. Πολύ άσχημο παιχνίδι. Εντάξει, δεν μπόρεσαν, ρε παιδί μου, τα Γιάννα. Και γενικά είναι αδύναμα φέτος εκτός έδρας. Δεν είναι μόνο. Γενικά πάνε. Ναι, δεν είναι. Δηλαδή, ναι. Δεν μπορεί να πει, ξέρεις, κάναν 5 νίκες έξω και τώρα χάσανε από εδώ. Έτσι. Κατάλαβες. Ένα παιχνίδι. Εντάξει. Αναμενόμενο ήταν. Ο Πάουκ ήταν υποπίεση. Πρέπει να κερδίσει. Ναι. Δύσκολο παιχνίδι για τον Πάουκ. Δεν ήταν εύκολο. Ναι. Λοιπόν. Και εντάξει. Μέχρι να μπει τον κόλ ήταν. Μάλιστα. Μετά τελειώσει. Τελείωσε. Ναι. Εντάξει. Τώρα πάμε για το άλλο το μάτς. Ναι. Την Βέρεια. Ναι. Λοιπόν. Άλλους 3 πόντους οπωσδήποτε, ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Ναι. Εντάξει, λίγο τον δυσκόλεψε στην αρχή, αλλά ναι, δεν τα κατάφερε. Δεν πρέπει να κατάφερε το Παοξάκι. Λοιπόν, τον παραδέχομαι τον Αλαφούζο. Ναι. Είδες τι έκανε, έκανε πρώτα τις μεταγραφές και μετά θέλει να σμπρώξει τον Καρέλη. Ναι. Έξυπνος. Έκανε όμως τις μεταγραφές. Μη σε φανεί παράξενο. Ναι. Λέω την άποψή μου, δεν έχω ακούσει τίποτα κι αυτά. Εάν το καλοκαίρι εμφανιστεί κανένας πατέρας, κανένας άλλος και ορμήξει τον Παναθηναϊκό. Μακάρι. Πανηγύρια θα έχουμε τον Οκτώβριο. Μακάρι, με τις εκλογές. Μακάρι, μακάρι, ναι, μακάρι. Ποιος το λέει? Μια διέστηση έχω ότι κάποιος μεγάλος θα εμφανιστεί από αυτούς το καλοκαίρι. Ναι. Πλέον θα ορμήξουν όλοι οι μεγάλοι. Και σε μεταγραφικό σχεδιασμό δηλαδή θα ορμήξουν. Οι ενώσεις όμως. Και σε διοικητικό. Όμως, οι ενώσεις τι εννοείς? Μια χαρά είναι εννοείς. Εννοείς τι? Όλο το διατάφτα τα έχουμε πει 100 φορές. Για να ακούσεις. Είναι η ΕΠΟ. Πώς θα γίνει, να γίνει η ανατροπή της ΕΠΟ.
Ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να πάρει πρωτάθλημα, όχι τη Δευτέρα παρουσία όπως είπα και χθες, ούτε την Τρίτη παρουσία. Εάν δεν γίνει αλλαγή σκηνικού στην ΕΠΟ. Έγινε πρώτη παρουσία. Δεν ξέρω. Μπορεί. Δεν ήσουν μπροστά. Μπορεί. Ναι. Δεύτερη παρουσία, τρίτη παρουσία ναι. Η ΕΠΟ. Το είπε ο Σαββίδης όταν πρώτο ήρθε εδώ και έχει δίκιο. Και την Μπαρτσελόνα να αναφέρω, πρωτάθλημα δεν παίρνουμε όπως είναι έτσι. Το δομημένο το ποδόσφαιρο. Εάν δεν γίνουν αλλαγές λοιπόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, άδεια είναι όλα τα γήπεδα. Μη μου πεις μόνο η Τούμπα ήταν άδεια χθες. Ένας λόγος παραπάνω για τον Παοξή που δεν βλέπει και μπάλα. Δεν πήγε στο γήπεδο. Γιατί τι είναι, σου λέει τώρα, πονάνε τα μάτια μας. Ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος μου Παναθηναϊκός. Τι πήρα κολλήριο για μας, λέει, να σε δώσω και λίγο εσένα. Ναι. Δηλαδή, καζούρα σωστή. Λέω θα του χρειαστούμε. Χθες χωρίς τον Τσιόλι, πάω μια ταχύτητα πάνω την είχε. Εντάξει, κοίταξε, μην το προσωποποιείς. Ο Τσιόλι ξέρει μπάλα, τα εγώ επιμένω. Για ταχύτητα μιλάω. Εντάξει, ήταν ταχύτητα πάνω. Ναι. Γιατί μπορώ να σου πω κι εγώ και στην Καλονία δεν παίζω τη σχόλη και έχασε η ομάδα. Ο Χαρίσης μου δώσε μια ταχύτητα. Βεβαίως, είναι πολύ γρήγορο. Μαζί με τον Τσίμερο ήταν πιο γρήγορη. Βεβαίως. Εντάξει. Βεβαίως. Άντε, μπράβο. Οπότε το σχόλη καλά είναι να το βάλει λίγο πίσω στα στόπερ που είναι πιο καλό εκεί πέρα. Δεν είναι. Και ποιο να βγάλει, το Βίτορα. Το Βίτορα, γιατί. Να βγάλει το Βίτορα. Γιατί. Να βάλει το Τσιόλι. Τι λες, έτσι, τώρα. Γιατί. Ο Βίτορ είναι ο βασικό στόπερ του Πάου. Εντάξει, όταν δεν χωράει κάποια στιγμή θα τον βάλει. Πώς να δεν χωράει. Το αλλάξουμε θέση. Εντάξει, τώρα τον έβαλε τον Τσιόλι. Ναι. Καταρχήν στην Καλονία έκανε λάθος ο Τούντορ. Δηλαδή. Το Τσιόλι έπρεπε να τον βάλει στην Καλονία μέσα. Ο Τσιόλι ήταν τιμωρημένος και ήταν να εκτίσει με τα Γιάννενα. Ναι. Εκεί τον ξεκούρασε. Κακός. Κακός. Έπρεπε να. Δυστυχώς φάνηκε ο Πάου και εκεί πέρα ότι η απουσία του Τσιόλι μπορεί να στήχησε την ήττα. Mm. Δηλαδή η ήττα ίσως να ήταν και από την απουσία του Τσιόλι. Σε εκεί το παιχνίδι. Γιατί καταρχήν τον γκολ εκεί πέρα, είδες με τη σέντρα που γέμισε ο άλλος από τις Καλονίες. Εκεί πιστεύω ότι ο Τσιόλις θα την καθάρισε. Μάλιστα. Ψηλά. Ψηλά. Οπότε, εντάξει, αυτά είναι υποθέσεις τώρα. Αλλά το έχει δείξει ρε παιδί μου ότι ο Τσιόλις και στο ψηλό παιχνίδι μπορεί. Και αυτό που λέω και μερικοί του περνάνε έτσι, ας πούμε, ηρεμεί το παιχνίδι. Ό,τι να είναι, ήμασταν με στην Καλονία. Πιάναν την μπάλα και τρέχαν να πούμε να την πουλήσουν αμέσως. Το θυμάσαι? Τα χαφ στα εξτρέμ. Την μπάλα. Και από εκεί να γεμίσουν. Αυτό γινόταν με στην Καλονία. Μάλιστα. Λοιπόν, έλειπε η μακρινή παλιά στην Καλονή μέσα. Έλειπε, το κάτι έλειπε. Και ειδικά πίσω που φάγαμε τον γκολ. Πιστεύω ίσως αν ήταν εκεί πέρα ο Τσιόλις, το λάθος του Τούντορ ήταν που δεν το χρησιμοποίησε. Γιατί είχε μια εβδομάδα ακόμα να το ξεκουράσει, ρε φίλε. Αφού δεν έπαιζε σήμερα, δηλωμένος ήταν με τα Γιάννα να καθίσει. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι ήταν αυτή η ανώδυνη. Θα κερδίσει ο Πάκο εδώ την Καλονία, τελειώσει να πέρασει επόμενο. Τους άλλους πόσους είδες, ρε Τζόρνταν? Ποιους άλλους? Τον Ηρακλή. Ο Ηρακλή τίποτα, παράδεκτος ήταν. Σωμένος. Ούτε μια ευκαιρία. Εντάξει. Σε καλό δρόμο είναι ακόμα. Σωμένος. Δεν είναι σωμένος. Όχι, είναι σε καλό δρόμο. 9 βαθμοί δεν καλύπτονται τώρα. Τι 9 βαθμοί, γιατί πόσοι πέφτουν οι φίλοι? Δύο. Δύο πέφτουν ή τρεις? Δύο πέφτουν. Άμα πέφτουν δύο, εντάξει. Σώθηκε, πάει, τελείωσε. Μακάρι φυσικά δεν το συζητάμε, αλλά απαράδεκτη εμφάνιση. Τίποτα. Έλα μωρέ, εντάξει. Τι έλα. Κάποια στιγμή θα γίνει και η εμφάνιση άσχημη. Εντάξει, τώρα το Βέλιο, τώρα το παλικάρι διαμαρτύρεται, δεν με βοηθάνε. Δεν με φορτώνουν, δεν με κάνουν. Τι να λέει, Ηρακλής είμαι. Φίλε, δηλαδή, εντάξει, Ηρακλής είσαι. Τι να λέει, δεν με φορτώνουν. Πλάκα-πλάκα αποδείχθηκε ο Βέλιος μαζί με τον άλλον του δικό μας, τον Γιάννου. Ναι. Ότι είναι τα καλύτερα φορ. Αν μετρήσουμε από γκολ. Τι σχέση έχει ο Γιάννου με τον Βέλιο? Ο Βέλιος είναι πολύ καλύτερο. Άλλο λέω, ρε παιδί, μετά γκολ. 12 γκολ βάλανε αυτοί. Και οι δυο. Και οι δυο. Ναι. Ο και οι δυο, ο καθένας. Ναι. Ο Φορτούνι πώς έβαλε? Ο Φορτούνι. Ναι. Πώς έβαλε ο Φορτούνι? 12. Από χάφ όμως. Δεν είναι φορ. Από χάφ, αλλά τα μισά είναι με πέναλτι. Ναι, 6 είναι με πέναλτι. Ναι, βαράει και πέναλτι. Σωστά. Οπότε. Ναι. Και αν έχει τώρα τα χάφ του Ολυμπιακού, α πούμε, τα έχει ο Γιάννου, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι πρώτο σκόρε. Να έχει 17 γκολ, α πούμε. Μπορεί. Κατάλαβε. Οπότε είναι σε καλό. Εσύ έχει καλά χάφ. Χάφ, τι χάφ να ακούω τώρα. Εγώ μέχρι τώρα ψάχνομαι να κάνω ομάδα. Δεν βλέπει, δεν ξέρει ακόμα ποιο θα βάλει. Καμιά φορά και η πληθώρα των χάφ. Αυτό τι παθαίνει τώρα ο Τούντορ. Κοιτάει στην κάθε προπόνηση ποιο είναι ο καταλληλότερο για το κάθε μάτς. Δηλαδή, τελευταία προπόνηση κοιτάει ποιο είναι έτοιμο για να το ρίξει μέσα. Κατάλαβε. Πιστεύω ότι θα κατασταλάξει σε αυτά τα χαφ. Εντάξει. Τώρα θα δούμε τώρα. Από εδώ και πέρα, αν παίρνει την μπάλα καλά ο Κλάους, α πούμε, μπορεί να σκοράρει σε κάθε μάτς, μπορεί να βάζει τον γκολ. Για να μην θα κάνει και ο Κλάους. Καλά, ρε βλάχο Παοξή. Το Γιάννενο έπαιξε χωρίς φόρ Μανιάς, έξω Τσάβες, έξω. Ναι. Φιλικό, ρε φίλε, λέει ο φίλος. Ναι, ναι, φιλικό. Λοιπόν, ρε Ταγάρι, δεν μας έλεγε Ραπτόπουλε, 11 Γενάρη θα είσαι Πόντος TV. Και εσύ, Τζόρνταν, να πεις αν έχεις, λέει, άντερα ότι πάλι ο Μαρινάκης θα πάρει την ΕΠΟ. Απλά και όχι, λέει. 61-0, ρε μεγάλη. Τι 61-0. Πάρει την ΕΠΟ. 61-0. Ναι.
Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο τέτοιο πράγμα. Θα σας διαλύσει ο Μαρινάκης. Κάπου 5-6 ενώσεις είναι η διαφορά μέχρι τώρα. Ναι. Δηλαδή όλοι εσείς μαζί και ο Μαρινάκης μόνος. Καλά ρε φίλε τώρα. Κάτσε να ξέρω να. Ο άλλος είναι 20 χρόνια κυβερνήτης. 20 χρόνια. Πώς για. Τι πήρες. Εύκολο να το ρίξεις στον άλλον. Τρεις ντοματέες δεν μπορεί να πάρει. Ένα πράγμα θα σου πω μόνο να ξέρεις. Ότι στις Κυκλάδες, στις κατακόκκινες Κυκλάδες, τις έχουν χάσει. Ποιος τις παίρνει. 11-9 δεν είναι. Χαθήκανε από τον Μάιο πέρσι, από τον Ιούνιο. Ναι. Βέβαια. Τι. Τις έχασε ο Ολυμπιακός. Ποιος τις παίρνει. Ποιος παίρνει, οι αντίπαλοι. Ποιοι είναι αντίπαλοι. Οι επόμενοι όλοι οι άλλοι είναι αντίπαλοι. Σύμμαχοι δηλαδή. Οι επόμενοι άλλοι είναι αντίπαλοι. Σύμμαχοι. Δεν είναι, είναι οι αντίπαλοι. Ο σύμμαχοι είστε. Αυτοί που θέλουν να διορθώσουν το ποδόσφαιρο. Όχι αυτοί που θέλουν. Αχ, ρε. Μη με λες τέτοια ρε. Τρίβερα. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι καλό. Τώρα μην ξηγείς έτσι. Ο Ηρακλής εντάξει πάντως είναι ευχαριστημένος. Από ποια άποψη. 21 βαθμούς. Αυτός που πέφτει έχει 12. Αγωνιστικά σωστή ομάδα. Μεταγραφές δεν κάνει. Αυτό είναι ο Ηρακλής. Δηλαδή τι παραπάνω μπορεί να είναι. Για πες τι είναι ο Ηρακλής. Μια μέτρια. Ναι. Εμέτρια. Εντάξει ρε παιδί, ο στόχος ποιος είναι να βγει πεντάδα. Να μην. Κατηγορία. Να μην κατηγορία. Άμα μείνει η κατηγορία, τελείωσε. Άρα τζάμπα φωνάζουν αυτοί και διαμαρτύρονται. Δεν παίξαμε, δεν κάναμε. Ο ίδιος ο πρόεδρος είπε, ναι. Που ο Παθανασάκης είπε. Ναι. Ευρώπη μετά από 2 χρόνια. Ναι. Το έχει κάνει σε δήλωση, έτσι είναι. Εντάξει. Πάντως είναι η μόνη ομάδα από τη Β' Εθνική έχει τα ίδια χαφ. Δηλαδή αυτή από, πέρσι. Από πέρσι. Αυτό είναι έργο λοιπόν του Παπαδόπουλου. Πήγε την ομάδα εκεί πάνω με αυτή την ομάδα. Με την ναι. Ομάδα της Β' Εθνικής. Ναι. Επιτυχία είναι του. Κανονικά θα έπρεπε να έχει λιγότερους βαθμούς ο Νίκος. Με ομάδα Β' Εθνικής να φτάσει στην ομάδα εκεί πάνω στη μέση της βαθμολογίας είναι μεγάλη επιτυχία. Ρε, σωστό. Πώς θα γίνει τώρα. Σωστό. Και ένα χρόνο πιο γερασμένη. Ναι. Περώνε και αυτή και ο άλλος, πώς το λένε, είναι μεγάλη σε ηλικία. Εσείς ας πούμε το βέλιο το παίρνετε για να τους δώσετε κανένα φράγκο έτσι να τους βοηθήσετε. Εντάξει, τώρα εγώ τον Κλάος τώρα δεν. 28 ο Κλάος. Εντάξει, τώρα ο Πάουκ έχει φόρο. Έχει φόρο. Αλλά δεν έχει ανάγκη. Σήμερα μιλούσα με τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και μου λένε δεν τρέχει τίποτα με Βέλιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν τρελαινόμαστε, λέει. Μπορεί να τον πάρουν το καλοκαίρι. Δεν ξέρουμε, δεν ασχολούμαστε, λέει κτλ. Αυτή η ομάδα η οποία μπορεί λέει, να παίξει ο Βέλιος καλύτερα, μου λέει ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, είναι η ΑΕΚ. Λέει, από τις μεγάλες, όχι. Γιατί η ΑΕΚ και τα Extreme. Έχει και πρόβλημα μεγάλο. Ταιριάζει καλύτερα λέει εκεί πέρα. Και παίζει και στην ΑΕΚ ο Βέλιος. Παίζει και στην ΑΕΚ. Γιατί στον Ηρακλή βλέπω ότι ήδη μετά το χθεσινό μάτς λέει: έμαθα εγώ από κάποιους κοινούς γνωστούς μας ότι ήταν χάλια, ήταν στεναχωρεμένος και δεν φορτώθηκε, δεν έκανε, δεν έρανε. Δεν έκανε ούτε μια τελική. Και αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δυσάρεστα. Ήρθε λέει ο προπονητής εθνικής ομάδος, άκουσον εκεί να δει το Βέλιο. Για να δει, λέει, και σηκώθηκε και έφυγε και το χαρτί να πούμε το οποίο είχε να κάνει ο άνθρωπος να με τις σημειώσεις του ήταν να ούμε κενό. Είδες λοιπόν όταν δεν φορτώνεται ο φόρ, πώς θα κάνει τον γκολ. Ναι. Οπότε ο Μπερμπάτοφ πώς θα κάνει γκολ άμα δεν φορτώνεται. Ναι. Και που φορτώθηκε την γκολ έκανε. Πότε ρε φίλε. Στην Καλονή το έχασε από ένα μέτρο. Με τον Πανετολικό πλάσαρε στο πλάγιο. Δύο φορέ έπιασε την μπάλα. Την άλλη φορά έβαλε γκολ, σκαρφάλωσε στην πλάτη του στόπερ. Τρεις φορές έπιασε. Στην Τόρμουντ τρεις φορές έπιασε την μπάλα. Τι να πιάσει. Και είδε τι έκανε. Μεγάλο χώρο ήθελε η Τόρμουντ, δεν είναι για τέτοια πράγματα. Ούτε το Κλάους τέριαζε στην Τόρμουντ να παίξει. Εντάξει, τι θες γρήγορο στην και αν το κάτσουνε. Εντάξει. Ο Κλάους είναι φορτώστε με να σα τελειώσουμε. Ήθελα να σου πω προηγουμένω, μια που είπαμε για το Ζάιρο. Νομίζω ότι η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ από άποψη ποιότητας που ξέρει μπάλα δηλαδή είναι ο Ζάιρο. Ναι. Ο Ροντρίγκες δεν ξέρει μπάλα. Είναι πολύ γρήγορος βέβαια. Ο Ζάιρο θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ από τα πιτσιρίκια που αγόρασε το καλοκαίρι. Κάτσε λίγο να μου δω για τον Τζίμιρο που με στέλνει. Τον Τζίμιρο θα θυμίσεις, λέει Μελισανίδη. Ρε εσείς 3-21. Τον κάτσε λέγατε μεγάλο παιχταρά. Μετά όταν έβγαλε τη φανέλα του Τσεκά, τον κάνατε παιχτάκο. Να του κάνετε το δελτίο απάνω. Λοιπόν, μετά βρήκατε τον Τζίμιροτ, λέει παιχταράς. Τι παιχταράς ο Τζίμιροτ? Ένα σκάφ είναι γρήγορος, πιο αργός από τον Κάτσε. Είναι λίγο πιο τεχνητάκος από τον Κάτσε. Πιο τεχνητάκος από τον Κάτσε. Είναι, ναι, ωραίο, σωστά. Δεν την πατάει την περιοχή. Σουτ δεν έχει. Μακρινή απόσταση, δεν πλευροκοπεί. Εντάξει, είναι ένα σκάφ. Χαφ. Εντάξει, χαφ του έχει εκεί. Με το κιλό αυτού του σκάφ. Δεν είναι τώρα τα πάτη. Δεν είναι χαφάρα να πεις ότι έφυγε ο Κάτσε και τα λοιπά. Και για τον Κάτσε, παίρνουν πολλοί Αλβανοί τηλέφωνο εδώ στο Μετρόπολης και εκτός αέρα και ρωτάνε εάν η συμπεριφορά του ΠΑΟΚ απέναντι στον Κάτσε δεν είναι μόνο ποδοσφαιρική και είναι ρατσιστική. Άμα δεν ήταν Αλβανός, νιώθουν έτσι. Πολλοί Αλβανοί. Γιατί τώρα, άμα βγάλω εγώ τηλέφωνο και ανοίξω, τώρα ανοίγουμε γράμμες 2-31-0-90-90-90.
ξέρεις, θα βγουν 50 Αλβανοί και θα πούνε ναι, ρε, ρατσιστές είστε. Το κάτσε να πούμε κτλ. Γιατί, γιατί δεν ξανάπαιξε. Σου πω τι γιατί. Τι γιατί. Για το συμβόλαιο θα μου πεις πάλι. Παίρνει ο Τζιόλι 500 το χρόνο. 450 πόσα παίρνει. Σιγά να μην παίρνει τόσα. Τώρα με την ανανέωση του συμβολέου. Ωραία. Ήρθε ο Μάρτες, πήρε 700. Ωραία. Πήρε ο, πώς το λένε, ο Μαντούρο 700. Βάλε τις εφορίες σε ένα εκατομμύριο. Αυτά τελειώνουν κάποια στιγμή. Ναι, κάτι τελειώνουν. Πώς θα και γίνει. Σου λέει, εγώ θέλω, ρε φίλε, 400. Ούτε 700, θέλω ούτε 800. Θέλω 400. Εγώ λέμε 380-350 το χρόνο. Ο κάτσε μένει. Λοιπόν. Και του λέει 150. Και φέρει τον Τζίμιρο τώρα. Πόσο παίρνει ο Τζίμιρο? Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω πώς θα παίρνει ο Τζίμιρο. Αλλά ρωτάω εγώ τώρα. Τη θεωρείς ρατσιστική τη συμπεριφορά? Όχι. Είναι ποδοσφαιρική καθαρά? Βεβαίως. Δεν ρατσιστική? Όχι. Όχι, ε. Γιατί να είναι έτσι? Ήταν σερβάκι, ας πούμε, και ήταν και κατά κάποιο τρόπο κολλητός. Με ποιους είστε κολλητοί, ρε, με το σερβ, ποια ομάδα? Την Παρτιζάν. Εγώ νομίζω... Άμα ήταν Σέρβος, ρε, και ήταν Παρτιζάνος. Και τι θα γίνει? Δεν θα του κάνατε συμβόλαιο? Τι θα του κάνατε? 700 χιλιάρια που ήταν Παρτιζάνος. Είναι για μένα... Δηλαδή, ο Τσανδάρης γιατί? Υπάρχει δεδικασμένο με τον Τσανδάρη. Γιατί δεν έγινε, δεν πήρε ο Σάζη του, δεν κατάλαβα. Τι Τσανδάρης? Ο Τσανδάρης. Ε, τι? Δεν υπόγραψε στον ΠΑΟΚ, γιατί δεν τον έδινε ο ΠΑΟΚ αυτά τα 30 χιλιάρια. Δεν ξέρω. Πάμε καλημέρα στον πρώτο κύριο, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ακούγομαι? Μου, βέβαια. Γάβρο, προφέρει Τούμπα. Τι γίνεται? Γαύρος από την Κυενόλευκη Τούμπα. Εδώ Ερυθρόλευκη, ναι. Καλή χρονιά καταρχάς. Πριν ξεκινήσω να πω δύο πράγματα θέλω να πω. Μια έρθει τελευταία στιγμή. Ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν έχει κοστεί, αν έχει ακούσει, ότι έχει διαρρεύσει από την ΠΑΕ. Ότι δεν θα γίνει μεταγραφή τον Ιανουάριο, έχει ακούσει τίποτα? Ότι. Δεν θα γίνει μεταγραφή. Γιατί να γίνει αφού είναι 20 βαθμούς μπροστά? Πιανού μεταγραφή. Δεν θα κάνει μεταγραφή. Γιατί να κάνει μεταγραφή? Μεταγραφή. Ολυμπιακός καμία. Γιατί να κάνει μεταγραφή? Ναι, όχι, λέμε το έχει ακούσει σαν είδηση αυτό. Δεν θα... Μα ήξερα ότι δεν θα κάνει μεταγραφή. Εγώ τώρα μόλις διάφορα... Αν έκανε μεταγραφή, δεν ξέρω, θα ήταν μία και αν και, και όταν και. Η είδηση τη τελευταία στιγμή ότι κινείται για τον Κάρλος Εντουάρτο, τον ξέρεις? Όχι. Είναι, παίζει στην ομάδα, αυτός είναι Βραζιλιάνος, χάφ είναι. Παίζει στην ομάδα του Δόνη, στην Αλ Χιλάλ, δεν ξέρω αν την ξέρεις. Ναι, την ξέρω την ομάδα, την Αλ Χιλάλ. Ναι, στην Πόρτο έχει παίξει, τέλος πάντων. Πάνω από αυτά που θέλω να πω. Λοιπόν, αυτό που έλεγες εδώ και περίπου 4 μήνες, όσον αφορά το Φορτούνι και τον Τζόρι, ότι ο Φορτούνι δεν ξέρει τη μισή μπάλα που ξέρει ο Τζόρι, την Κυριακή αποδείχθηκε και στην πράξη αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω με την εμφάνιση του Τζόρι στο μάτς με τη Λιβαδιά. Κοίταξε. Εγώ πιστεύω ότι η ποιότητα του Τζόρι είναι μεγαλύτερη, αλλά βιολογικά δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Ο Φορτούνις είναι περισσότερο ενθουσιώδης, αλλά δεν έχει την ποιότητα. Έχει περισσότερο ταχύτητα, έχει περισσότερο διείσδυση, αλλά τέχνη δεν έχει τόσο όσο ο Τζόρι. Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι όταν στο 15ο λεπτό βγαίνουν 3 με 2 οι παίκτες του Ολυμπιακού με το Λεβαδιακό και γίνεται εκεί το 1-0 και με ένα τερματοφύλακα ο οποίος είναι σαν μπράβος να πούμε σε κολόμπαρο δεκαετία του 80, κεφάλι σαν Μοσχάρη και τα λοιπά, πέφτει στο τρίτο γκολ αντί να πέσει στο πρώτο δοκάρι στην κλειστή γωνία, πέφτει από την άλλη, θα μου πεις δεν φταίει, αλλά η τεχνική του κατάρτισε άθλια. Μετά στο δεύτερο γκολ μπερδεύεται εκεί με το στόπερ, πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι, Τρυποτσέρης και τα λοιπά. Μια αθλία κατάσταση. Ο Τσόρι όμως, είπε και ο Αλέφαντος σήμερα ένα σωστό ωραίο, ότι θα μπορούσε να παίξει μαζί με τον Φορτούνι σαν εσωτερική χαφ σε 4-3-3 με τον Βιλιμπόγεβιτς, ξέρω εγώ, κόφτη και μετά εξτρέμ τον Μπάρτο, τον Σωσία του Καμαριωτίδη να πούμε και τον Ντουρμάς και τον Ιντέγεφορ να δείξει και θέαμα Ολυμπιακός. Αλλά όλο το προμόσιο που κάνουν, καταλαβαίνω και τον Νίκο γιατί το κάνει, έχει πάρει εντολή, δεν ξέρω. Προωθούν το Φορτούνι και τι παιχταλάς ο Φορτούνις και μπεναλτίστας ο Φορτούνις. Εντάξει, καλός παίκτης είναι. Αλλά όχι, εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία προμόσιο του Φορτούνι. Δεν έχω κάνει τέτοιο γκάιλι εγώ. Ούτε θα απολυθεί ο Φορτούνις, εγώ θα αλλάξω το κόρτομα να πάρω, ξέρω, κανένα Αλφα Ρωμαίο. Το κατάλαβες, χαίστηκα, ας πούμε. Εγώ κοιτάζω και τι βλέπω. Τώρα βλέπω λάθος. Εντάξει, βλέπω λάθος, αλλά δεν βλέπω το Φορτούνι. Το σούπερ παιχτάρα. Αυτό. Όταν όμως ο Φορτούνι ήταν στην ηλικία του Τζόρι, τα 36 αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρεις πώς θα έχει εξελιχθεί σαν παίχτη. Είτε ακόμα είναι πολύ μικρός ο Φορτούνι. Είναι 24, αν δεν κάνω 25, κάπου εκεί πέρα. Ναι. Ο Φορτούνι δηλαδή παίζει στην Bayern. Δεν παίζει. Για τώρα μιλάω. Τώρα ναι. Όχι. Παίζει στην Everton. Στην Everton, ναι. Παίζει στην Everton. Εάν παίζει στην Everton, πουλά τον και κονόμα. Δηλαδή, εγώ προβλέπω το καλοκαίρι καμιά Λίβερπουλ, βαριά καμιά Άρσεναλ, κάτι τέτοιο να τον πάρει. Δεν νομίζω μπορεί να πιάσει σε τέτοιου είδους ομάδες. Θα το δούμε αν είμαστε εν ζωή και θα τα πούμε. Φίλια, τα λέμε. Τα λέμε, για χαρά.
Επόμενο φίλο, ναι. Έλα. Ναι. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, Τζορντάν. Καλημέρα, φίλε. Καλώς τον. Βασίλης από κάτω Τούμπα. Έλα, ρε Βασίλη, γείτονα. Λοιπόν, είμαι φίλος του ΠΑΟΚ. Ναι. Ποδοσφαιρόφιλος βασικά, αλλά φίλος του ΠΑΟΚ. Ωραία. Τζορντάν, θα ήθελα λίγο να πω κάποια πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Έτσι, με όλο το σεβασμό και προς το παδικό σου συνέστημα. Μπίλης, βεβαίως. Αυτό το οποίο εμένα με ενοχλεί τα τελευταία χρόνια και έχω απομακρυνθεί από αυτή την ομάδα, μετά την εισρωή των όλων αυτών των παιχτών και την εγκαθίδρυση του κ. Σαββίδη, θα ήθελα λίγο να πω κάτι. Yes. Το ότι ο κ. Σαββίδης δεν βγαίνει ποτέ μα ποτέ, ή αυτός ή κάποιος δικός του εκπρόσωπος τέλος πάντων του Συμβουλίου, για να πούνε ότι ξέρετε παιδιά, το πλάνο μας είναι αυτό. Θα λειτουργήσουμε με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή θα φέρουμε τον κύριο Τούντορ, ένα προπονητή ο οποίος δεν βλέπει τα εργαλεία που έχει και έχει κάτι στο δικό του το μυαλό, έτσι. Και θα προσπαθήσω εγώ να φτιάξω ομάδα με τις ακαδημίες και να βάλω σιγά σιγά τους παίκτες, να τους ανεβάζω στην πρώτη ομάδα και να προσταφερώ κάποιους παίκτες σημαντικούς τους οποίους θα συμπληρώσουν ένα καλό ρόστερ. Ο κύριος Τούντορ ήρθε σε μια ομάδα που δεν ήξερε καν τους παίκτες. Σωστά ή όχι? Του πάω και τους παίκτες, ναι. Έτσι. Η λογική λέει ότι θα έπρεπε να κοιτάξει τους παίκτες που έχει, να τους βάλει κάτω έναν ένα, να δει τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι παίκτες. Κάτσε ρε φίλε, αφού δεν έχει άποψη στις μεταγραφές. Ναι, δεν είπα εγώ. Θα έπρεπε να γίνει, είναι γνωστό, είναι σωστό αυτό που λέω. Ναι, το θέμα είναι ότι θα αφήσουν, ας πούμε, ο κύριος Σαββίδης τον κύριο Τούντορ να κάνει αυτό το πλάνο στο μυαλό του, ή θα έρθει κάτι άλλο τώρα. Κωστή, ρωτάω και εσένα. Ποιος να σε απαντήσει? Καταρχήν, εγώ δεν πιστεύω σε τριετή πλάνα. Άμα έχεις τριετή πλάνο, κρατάς τον προπονητή 3 χρόνια, τον τεχνικό διευθυντή 3 χρόνια και δεν φέρεις τον Βεζιρτζή να κάνει τα βατζιλίκη, έρθει δεν έρθει ο Γκαλίτσιος. Άσχετα αν ο Γκαλίτσιος σωστά έκανε παρέμβαση από τον Βεζιρτζή και δεν ήρθε. Πολύ καλά τον έκανε. Πολύ καλά τον έκανε, αλλά αυτό δεν είναι πλάνο όμως. Κατάλαβες τι γίνεται? Δηλαδή, ή έχεις 3 χρόνια αυτόν τον προπονητή, αυτό το σύστημα με παραλλαγές. Και τους εμπιστεύεσαι για 3 χρόνια, έτσι γίνεται το τριετές πλάνο. Τώρα, αν στο εξάμηνο έρχεται, μένει ο προπονητής. Εγώ γι' αυτό δεν θέλω να φύγει ο προπονητής. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται? Δεν είναι αυτό τριετές πλάνο. Δηλαδή, τώρα του χρόνου με τον Βεζιρτζή θα έχουμε άλλο τριετές πλάνο. Και αν πάθει μαλάκι σε κεφάλι ο Βεζιρτζής, ξέρω εγώ, θα έχουμε μετά από 3 χρόνια άλλο τριετές πλάνο. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Ακούμε κάθε χρόνο πενταετές πλάνο. Το πενταετές πλάνο του Σκόρδα. Στα 2 χρόνια πάνω σου περάδε το διώχνουν. Πάει μετά το πλάνο του Γούμενου, τριετές πλάνο. Δεν έχει κάθε χρόνο, είναι πολύ ρευστό το θέμα. Δεν έχουμε νοοτροπία στην Ελλάδα να κάτσουμε ένα προπονητή 3 χρόνια, ένα τεχνικό διευθυντή 3 χρόνια. Κάνουμε μια νίκη, 2 νίκες, καλά, αλλά κάνουμε μια. Δεν βγαίνει. Την ομάδα στο Europa League, συγγνώμη λίγο να σου απαντήσω εγώ. Την ομάδα στο Europa League την πέρασαν οι προηγούμενοι παίκτες της ομάδος. Οι μεταγραφές όλες ήταν τον Αύγουστο. Οπότε λοιπόν ο προπονητής αυτός είχε καλή εικόνα για την ομάδα. Ναι, ρε Τζόρντα, δεν αφιβάλλω για αυτά που λέτε, ρε παιδιά. Και τις μεταγραφές τις έκανε ο Άρνεσεν γιατί τις ήξερε, ας πούμε. Δεν θα παίξεις, ας πούμε, εσύ κάποια συστήματα ή κάτι τέλος πάντων με αυτούς που έχεις. Εντάξει, από τις μεταγραφές. Αν το έχεις στο μυαλό του, εγώ θα παίξω 3-5-2. Ωραία, από τις μεταγραφές αυτές εγώ. Μπορεί να θέλω, ας πούμε, στη δουλειά μου, τέλος πάντων, που είμαι καθηγητής, τέλος πάντων, να κάνω όλους τους μαθητές μου να γράψουν στις πανελλαδικές 20. Ναι. Με το που θα μπούμε στην τάξη γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν θα πρέπει να προσαρμοστείς πρώτα. Πρόσεξε. Αν δεν γνωρίζεις το περιβάλλον και το ποια είναι τα εργαλεία σου. Πρόσεξε να δεις. Αυτοί τώρα πήρανε κάποια εργαλεία και θέλουν να το εμπεδώσουν αυτό το 3-5-2. Κάποια από αυτά δεν μπορούν. Παράδειγμα, ο Βατσόρα δεν μπορεί να ανέβα κατέβα εκεί πέρα. Λοιπόν, όχι. Είναι καθαρά αυτό που είχε πει ο Κωστής μια μέρα, δεν θυμάμαι που τον άκουγα, ότι είναι καθαρά ένα αριστερό μπακ χωρίς να γίνει. Ωραία, λοιπόν, θα κοιτάξει. Οι μεταγραφές λοιπόν όλες δεν θα πιάσουν. Από τις 11 θα πιάσουν οι 4. Τι νομίζεις? Τίποτα, ναι, τσαπατσουλιά ήταν, γεια σου καθηγητή. Τσαπατσουλιά ήταν. Δηλαδή, να πάρω 3-5-2, πρέπει να έχω 2 βασικά back half και άλλα 2-4. Θα τα βρει τώρα. Άσε τώρα μέσα στη χρονιά. Όχι τώρα, παίξανε, το καλοκαίρι, ναι. Παίξανε στον ΠΑΟΚ σε 3-5-2. Κίσιου δεξί back half. Κωνσταντινίδη δεξί back half. Ροντρίγκε δεξί back half. Μακ δεξί back half. Πάμε αριστερά. Ροντρίγκε αριστερό back half. Λέοβατς αριστερό back half. Πώ το λέω το πιτσίρκα από την Κατερίνη, το ξεχνάω συνέχεια. Μιστακίδη αριστερό back half. Τι διάολο είναι αυτό? Κοιτάει. Όχι, θα χωρέσω τον Μπερμπάτοφ με τον Κλάους. Πλάκα έχεις, ρε.
χωρίς ο Μπερμπάτοφ με τον Κλάου σε 3-5-2 ή 4-4-2. Πάει και λέει τους δημοσίους. Δεν γίνονται αυτά. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, Χρυσταγή. Έλα, Τζορδάνο μου, τι έγινε. Καλά, Γουρνά, λέγε. Ο κύριος Τούντορ Τζορδάν πρέπει να κατασταλάξει σε κάποιους παίκτες και σε κάποιο σύστημα. Το οποίο σύστημα αυτό θα το δουλεύει συνέχεια. Ναι, να έχει 7-8 βασικούς εκεί πέρα, κορμό που λέμε. Συνέχεια θα το δουλεύει στην προπόνηση και θα το εφαρμόζει στο γήπεδο. Δεν θα μπορεί, δεν πρέπει να κάνει συνέχεια να αλλάζει παίκτες. Συνέχεια να αλλάζει πρόσωπα στην ενδεκάδα. Τζόρνταν. Μαζί σου. Πρέπει να βάλει μυαλό. Έχουμε καλούς παίκτες. Δεν έχουμε παίκτες για πρώτη θέση. Αλλά για δεύτερη θέση, Τζόρνταν, πρέπει να την πάρουμε. Ναι. Για δεύτερη θέση πρέπει να την πάρουμε. Τη δεύτερη θέση. Δηλαδή τώρα στην Τζόρνταν με το. Έχεις το καλύτερο υλικό από τις άλλες υπόλοιπες ομάδες, φυσικά. Έχουμε και το καλύτερο υλικό από τις άλλες ομάδες. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή τώρα ο Παναθηναϊκός ο Αφραγκούζας από εκεί πέρα κάνει ομάδα να πούμε και σου κοκορεύεται ο Αφραγκούζος, ρε, στην Τζόρνταν. Με τα ψέματα, με δανεικά λεφτά. Με ανθρώπους που πάει και τους λέει λάτε να βάψουμε το γήπεδο γιατί δεν έχουμε λεφτά. Και δεν μπορούμε εμείς ας πούμε να, πώς το λέει, να παρουσιάσουμε κάτι καλό μες στο γήπεδο. Σπαταλήσαμε πολύ, πολύ χρόνο ο Τζόρνταν. Και πολύ και χρήμα. Και πολλές αγωνιστικές, πολλές αγωνιστικές με το ξεροκέφαλο του Τούντορ. Δηλαδή με τις ξεροκεφαλιές που έκανε ο Τούντορ μες στο γήπεδο. Λοιπόν, έχουμε καλή ομαδίτσα, παίξαμε καλή μπαλίτσα με τα Γιάννενα. Πιστεύω αυτούς τους παίκτες να τους βάζει να παίζουν συνέχεια, να μην τους βγάζει. Το κέντρο Τζόρνταν είναι πάρα πολύ καλό με τους πιτσιρικάδες. Mm-hmm. Χαρίσης, για μένα είναι μεγάλο, το μεγαλύτερο ταλέντο στην Ελλάδα, ο Χαρίσης. Το μεγαλύτερο, θρασής παίκτης, δεν διστάζει να σουτάρει από οποιαδήποτε θέση. Και το απέδειξε την Κυριακή αυτό. Θύμηρον, πολύ γρήγορος, τεχνίτης, ωραίο παιχτάκι, μέσα και αυτό στο κέντρο. Δεν μπορώ να βλέπω Τζιόλι και Τζιαβέλα. Μου γυρίζουν τάντερα, Τζόρνταν, με αυτούς τους παίκτες. Ειδικά με τον Τζαβέλα. Από εκεί πέρα. Και είναι ένα καλό που έκανε η διοίκηση, η Τζόρνταν, που έβαλε μέσα τον κύριο Βεζιντζή. Μπράβο, για να μην έρχονται οι σαβούρες, να μην έρχονται σαβούρες στην ομάδα. Π.χ. Γκαλίτσιος τώρα. Πού τον ανακαλύψανε αυτόν, ρε, η Τζόρνταν. Έκανε ο Κουτσολιάκος μια γνωριμία. Στο πω εγώ το έργο. Έκανε ο Κουτσολιάκος μια γνωριμία με τον Άντερσεν. Ποιος ξέρει τι τούταξε, δεν ξέρω, δεν παίρνω αμαρτία. Σου λέει φέρ τον εκεί. Και έγινε ιστορία έτσι. Πώς έγινε. Ας ελπίσουμε τώρα να φέρουνε παίχτες έτοιμους. Δεν θέλουμε παίχτες ταλέντα. Θέλουμε τώρα έμπειρους παίχτες από μεγάλα πρωταθλήματα. Να έρθουν να ενισχύσουν τον ΠΑΟΚ, φιλαράκι. Δεν θέλουμε να πούμε πειράματα τώρα. Πάλι πειράματα. Θέλουμε καλούς παίχτες. Δεκαράκι να είναι ο εγκέφαλος της ομάδας, να έρθει ο Κουμανταδόρος. Και αυτό που λείπει εδώ και 20 χρόνια το δεκάρι. Το δεκάρι λείπει 20 χρόνια, ρε. Το δεκάρι από την ομάδα. 20 χρόνια έχουμε να δούμε ένα μπαλαδόρο να πούμε στο χώρο του κέντρου. Πότε θα το φέρουν αυτό το παίχτη. Ας φρίσαν τα μαλλιά μας. Λοιπόν, ένα στόπερ με τις ικανότητες που είχε ο Κοντρέρας και να βγαίνει και σε λίμπερο μπροστά. Και ένα επιθετικό. Όχι να είναι ντυμένο ξύλο, να ξέρει και μπαλίτσα μπροστά. Είναι εφελός. Λέγε, Χριστό. Είναι λίγο με τη θρησκεία, είναι λίγο. Μην το φοβηθείς, γυαλίζει το μάτι του. Αγιορείτης είναι. Καλό παιδί, να βάλτε μέσα. Ναι. Μιλάμε τώρα με έναν. Όχι, εκτός έργου. Σωστό. Μου τη λέει ο 248 και θα διαβάσω το μήνυμά του γιατί εγώ αδερφάρα δεν είμαι ραδιοφωνική. Αυτοί που σε πληροφόρησαν για το Βέλιο είναι οι ίδιοι που είπαν ότι έκλεισε ο Παολυμπιακό και ότι ο Παπαδόπουλος πάει Τρίπολη. Ναι. Ότι η Τρίπολη ήθελε τον Παπαδόπουλο. Αυτό είναι αλήθεια. Ερωτήστε τον Παπαδόπουλο. Και ότι έρχεται από Κύπρο Χριστοδούλου. Και αυτό είχε γίνει κουβέντα. Και ότι ο Βέλιος είναι άμπαλος και αργός. Ότι ο Χουάντερσον δεν στρίβει τον κόλο του. Έχεις γίνει αναξιόπιστος πλέον. Ηρακλειδέας είναι ο φίλος. Σ' ακούω μόνο για το χαβαλέ που βγάζεις. Λέω 240.
Λοιπόν, το διαβάζω τα παραπονά του, βεβαίως. Το Σεπτέμβριο ήταν άμπαλος ο Τζίμιρο, το Νοέμβριο τιτίκα και τώρα έγινε ένας απλός καφ. Κατά το Μάιο θα τραγουδάς όπως για το Βέλιο. Λέω αυτό 18. Ωραίο αυτό που μιλάει για μπάλα. Γουστάρω, συμμετέχουν. Μ' αρέσει. Το καλοκαίρι ακούγεται πως δύο άτομα μεγάλου βεληνικούς μπαίνουν στον Παναθηναϊκό. Ναι, αυτό γίνει και δεν ξέρουμε αν είναι οι πατέρες. Ο Βρουτόταυρος ο πατέρας. Καλημέρα. Μάλιστα. Τι ήθελε αυτός Γιάννη. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ακουστεί. Έλα φίλε. Εγώ τι κάνω. Το παλεύω φίλε, μάχη δίνω. Ναι. Τζορτάν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ραπ, την κουμπή στο Πούντο έκανες υλικά. Στο Πούντο. Ποιο Πούντο ρε φίλε. Α, στον Πούντο, όχι, όχι, τη Δευτέρα. Αργήσαμε. Τη Δευτέρα θα κάνεις. Ναι, δεν κάνω εγώ με τον Κουλιανό και τον Ασλαμά. Θα γίνει Μακελιό, ναι. Τι ώρα θα. 10 και 4 με 12 παρατέταρτο. Μια μισή ώρα βολίδα, βολίδα και ένα τέταρτο θα βγαίνετε να στην γραμμή 1,5 λεπτό με κλεψίδρα. Θα βάλω κλεψίδρα. 10 και 4 κάθε Δευτέρα. Ναι. Κάθε okay. Δευτέρα. Ναι. Οκ, okay, έγινε φιλιά. Γεια χαρά. Yeah. Κάθε Δευτέρα. Λοιπόν, επόμενος κύριος, καλημέρα. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα καλέ μου άνθρωπε. Σαλιχάμιτζης από Σιάτιστα. Μακεδονικός σχετίστης. Έλα. Φίλε, ναι. Μια ερώτηση. Ναι. Ο Μπουμπάλ στον ΠΑΟΚ χωρούσε. Ο Μπουμπάλ στον ΠΑΟΚ σε τι σύστημα. Σε αυτό που έπαιξε τώρα το 4-2-3-1. Βέβαια. Στη μια μεριά ο Μπουμπάλ, στην άλλη μεριά ο Ροντρίγκες, με το ΜΑΚ από τη μια μεριά. Αναπληρωματικό ή βασικό και από την άλλη μεριά ξέρω εγώ ποιοι είναι. Ποιος είναι ο άλλος ο εξτρέμ, ο Ζάιρο. Θα έχεις δηλαδή Μπουμπάλ, Ζάιρο, πώς το λένε, Ροντρίγκες και πώς το είπαμε τον άλλον, ο τέταρτος. Βέβαια χωράει. Αν χωράει λέει. Δεύτερη ερώτηση. Βέβαια. Το γκολ του Αθανασιάδη που κάνει την κίνηση στο πρώτο δοκάρι. Ναι. Γυρίζει πίσω, παίρνει σε τερφορήσια θέση. Ναι. Και βάζει γκολ. Ο Μπερμπάτοφ θα την έκανε. Κοίταξε, μην νομίζεις ότι ο Μπερμπάτοφ έχει καλύτερο ένστικτο από τον Αθανασιάδη στον γκολ. Ένστικτο. Εγώ μαζί σου είμαι. Γιατί ψηλό απατεωνάκο το βλέπω το Μπερμπάτοφ. Καλά τον είπε ο Αλέφαντος σήμερα ότι είναι για φύλακα στα πρόβατα. Ο Αλέφαντος είπε ότι και ο Βιερίνια ήταν φύλακα στα πρόβατα μαζί με τον άλλον τον Λούκας. Και αυτοί έχουν 50 εκατομμύρια στην Ευρώπη τώρα. Το ξέρεις? Όχι. Αυτά. Χαιρετισμού στον Ακριτήδη στην Ποντοκόμη. Δύο λόγια για τον Παπανδρέο τον Γιώργο, ο οποίος στα 64 ερωτεύτηκε. Από ό,τι ακούγεται μια γυμνάστρια πολύ ωραία, εγώ την είδα σε φωτογραφία, εκπληκτική. Ο Λιάγκας είπε ότι είναι άλλη η γκόμενά του κτλ. Πάντως στα 64 στην ίδια ηλικία την κρίσιμη έχει ερωτευτεί και ο παπάς του τη Δήμητρα. Ναι, ναι. Βέβαια, γονίδια είναι αυτά. Βέβαια ο γιος έχει καλύτερο γούστο γιατί η Δήμητρα δεν έχει καμιά σχέση εμφανισιακά με τη γυμνάστρια. Ναι. Ορίστε. Πότε ήτανε. Όχι, 64. 64, 77 πέθανε ο παπάς, ψόφισε. Πέθανε, γελό. Μου ξέφυγε. Το παίρνω πίσω. Το ψόφισε το. Πρέπει το, να ήταν το 1988 που τη γνώρισε την ημερομηνία. Όχι, το 88 την είχε γκόμενα. Το 88 τη γνώρισε. Ανακαλύφθηκε μάλλον. Ανακαλύφθηκε. Αποκαλύφθηκε, συγγνώμη. Ανακαλύφθηκε. Λοιπόν, το 88. Το 85 την είχε, από το 85. Βάλε. 1900. Θα σου βάλω εγώ τώρα. Λοιπόν. Κάτσε να βρούμε πόσο χρονό ερωτεύτηκε ο Ανδρέας. Εφαρμογές. Αριθμομηχανή. Ο Ανδρέας, να πούμε, 1919. Κοίταξε. Λοιπόν. Έγινε. Μάλλον 1985. Αυτός. 85 ήταν ο δεσμός. Ή 86, 85. Μείον. Το 1919. Σταμάτα, ρε. Στα 66. Εντάξει, 66 χρόνο ήταν. Ο άλλος 64. Αλλά αυτός θα ζήσει παραπάνω. Πριν από, και αυτός πριν από λίγα χρόνια μπορεί να την γνώρισε. Έτσι. Όχι, ρε, στο πίτσι τίλι, ρε, στα 64. Mm. Είναι ένα καλό σημάδι για τους άντρες της μεγάλης ηλικίας. Δηλαδή δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια, βέβαια. Αυτός είναι. Αυτός έφαγε έρωτα τώρα, Στα 64 τι λες να έφαγε. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση. Προστάτη έλεγχο.
Τι κάνεις, ξέρω εγώ τι κάνεις. Το 86 ξεκίνησε, καλά το θυμάμαι. Το 87 τον... Και ήταν και την έκανε, πάσα την έκανε τουρλουμπούση. Την ξέρεις την τουρλουμπούση, δεν τη θυμάσαι την τουρλουμπούση. Το 89 επισημοποιήθηκε. Τα λέω εγώ που τα ξέρω, ημερολόγιο κράταγα εγώ τότε. Και ένα αυτό για τον Ανδρέα και τον Γιώργο έχω να πω, που είναι ανθρώπινο. Το άλλο έχω να πω είναι ένα άλλο ανθρώπινο με τον Κατίδη. Έδειρο Κατίδης τρία άτομα, μάλιστα. Και η αλήθεια είναι ότι κακώς τα χτύπησε γιατί έμαθα τι έγινε. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν μ' αρέσει να παρουσιάζουμε τον Κατίδη σαν εγκληματία. Εντάξει, έκανε το λάθος, χτύπησε κτλ. Δεν μπορεί να βγαίνουν οι δημοσιογράφοι. Ναι, δεν έπρεπε να παίξει γιατί εκείνο είναι θέμα. Ναι, είναι, αυτό είναι το ισχυρότερο. Αλλά τώρα κρύβεται ο Κατίδη σαν εγκληματία. Και οι δημοσιογράφοι λένε το παλιόπεδο, τον αλήτη κτλ. Ποιοι δημοσιογράφοι? Αυτοί που λένε ο μεγάλος λαός του ΠΑΟΚ, του Άρη ή του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού, που πάνε 80 και βαράνε δυο. Που πάνε στην Σουρωτή και βαράνε γυναικόπαιδα και λένε ο λαός του ΠΑΟΚ. Δεν δικαιούστε να μιλάτε για τον Κατίδη. Εγώ σαν συμβουλή μεγαλύτερου θα έλεγα να ηρεμήσει λίγο ο Κατίδη, να είναι λιγότερο θυμωμένος. Είναι νευρικός, εντάξει, ωραία κτλ. Με τα χρόνια θα ηρεμήσει. Δεν κάνει εγκληματία ο Κατίδη. Τώρα τον βγάλουμε παλιωτόμαρο, χρυσαυγίτης και τα λοιπά. Και είδαμε και τους αριστερούς. Τώρα είναι χρυσαυγίτης και έδιρε, ξέρω. Και... Αφήστε το παιδάκι ήσυχο. Πόσο χρόνο είναι ο Κατίδης? 24-25 είναι. Κατίδης θέλει ψυχολόγο, φίλε. Δεν ξέρω τι θέλει. Επειδή ξαναέδωσε αφορμή, ναι, έπρεπε ήδη να προσέχει. Ντάξει. Αυτά είναι απαράδεκτα. Ναι, άλλο λέω. Ντάξει, τώρα. Μην τον κάνουμε και ήρωα τώρα, ντάξει, επειδή έδιρε τρεις. Ναι, τώρα όχι. Ναι. Οι Ελληνάρες του 1980 που μπαίνανε στα χωριά και δέρνανε το ένα χωριό το άλλο τώρα. Δηλαδή, γίναμε τώρα, το άλλο γίναμε το... τώρα του Κατίδη το... οι κατήγοροι τώρα. Ναι, το άλλο το γομάρι που είναι μέσα τριπλάσιος να πούμε και είναι ήρεμος και δεν θέλει να κουπανίσει κανένα μες στο γήπεδο. Άμα πάρει φορά μπορεί να κουπανίσει και τους 11. Ποιο γομάρι? Ένας άλλος συμπαίχτης παράδειγμα. Ναι. Γιατί δεν το κάνει αυτός? Γιατί έχει σοάστας φρένας, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, εντάξει, ο άλλος είναι τρελός. Όσον αφορά για την περίπτωση του Παπανδρέου, ναι, στον έρωτα τώρα, μάλιστα, επειδή σε τέτοια ηλικία έρχεται ο έρωτας που λες, ναι, και επειδή αυτός έχει τα γονίδια του πατέρα του από ό,τι βλέπουμε, βέβαια, σε αυτό το κομμάτι, γιατί στα άλλα αποκλείται να τα είχε. Ναι. Είχε άλλα γονίδια. Άσε τώρα, μιλάμε, ναι, για τον έρωτα. Και το, ναι. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση? Τι κάνει? Ο έρωτας είναι σαν το πόκερ. Για πες μου να μάθω. Ή... μπαίνεις, ναι, μέσα, δίνεις τα αρέστα και προχωράς, ναι, ρισκάρεις, ναι, ή κάνεις πάσο και φεύγεις. Ξέρεις πόκερ? Ω, δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρεις τι είναι, λέμε. Τι, ξέρει ο κόσμος τώρα, αυτός που ξέρει κατάλαβε. Σε τέτοια ηλικία λοιπόν, ναι, τι κάνεις? Ή τα γκρεμίζεις όλα να πούμε και προχωράς εκεί, ναι, δίνεις τα αρέστα που λέμε, ναι, ή κάνεις πάσο και φεύγεις, ρε φίλε. Μάλιστα. Έτσι λες. Περνάς λίγο καλά και την κουπανάς. Περνάς λίγο καλά. Ναι, τώρα αφού αποκαλύφθηκε, δεν ξέρω τώρα. Αυτός ξέρει. Πάντως δηλαδή... ο μήλο κάτω από τη μιλιά θα πέσει, να ξέρεις. Εντάξει, ωραία. Ναι. Γιατί... να κάνει δηλαδή, πώς το λένε, ταρζανιά και να φύγει. Ναι, βέβαια. Πάμε, πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Έτσι, πες, έτσι, έτσι. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Ναι, ναι, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Πώς είσαι, Ολυμπιακός? Καλώς τώρα. Καλώς. Καταρχήν, χθες είχε εκπομπή Μαρμίτα κανονικά, ε. Μαρμίτα κανονικά, βεβαίως. Θα ανέβει τίποτα, έχει ενημέρωση από κομμουνιστή? Θα τα ανεβάζει ο κομμουνιστής, δεν υπάρχει. Έτσι. Εντάξει, μην κάνει κανένα βήμα να τα ανεβάσει. Εντάξει, το έχει βρει το ρυθμό του τώρα, πιστεύω να το φτιάξει. Ναι. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, για αυτά που λέγατε, θέλω να σου κάνω, μια ερώτηση. Ναι. Από όσους παράγοντες έχουν περάσει από ομάδες και τις έχουν χρεοκοπήσει, έχουν κλέψει, έχουν κάνει, ναι, ναι, πείτε μου ποιοι είναι οι μόνοι παράγοντες οι οποίοι το κάνουν αυτό και εξαφανιστήκαν από την Ελλάδα. Από όλες τις ομάδες. Και από Ηρακλή και από Άρη. Ο Ζαχουδάνης, και από ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Ο Ζαχουδάνης ήταν ο πρώτος κλέφταρος. Έτσι. Του Άρη. Του Άρη. Ναι, που φύγανε από Ελλάδα, σου λέω. Που έφυγε από Ελλάδα. Έφυγε, ναι. Πήγε στην Αμερική. Πήγε στην Αμερική. Και εγώ το χαίρομαι γιατί του στάβωγε σου βλάβη. Και το Γαριστέα, να πούμε. Ναι, γιατί κατόρθωσε σε αυτού εδώ του Λοπολιτάρου και του έβαγε λεφτά. Μαγιά του. Εντάξει, αυτό. Ένα. Κύριο. Πάντω, εγώ δεν τον ήξερα αυτό, δεν τον θυμάμαι. Για να λε, είσαι μικρό γι' αυτό. Είναι το 2000, ναι, πολύ παλιά. Ναι. Όχι, το Χαριστέα το θυμάμαι, έβλεπα μπάρα και τότε. Λίγο πιο παλιά. Αλλά δεν τον θυμάμαι σαν παράγοντα. Εγώ σου λέω τη δεκαετία από 2005 και μετά που έχουν γίνει τα πολλά κρούσματα. Ναι. Κανένα άμα το σκεφτεί. Και όλοι σιγά σιγά ψηλοεπανέρχονται κάποιοι πίσω. Ναι. Ναι. Αυτό δεν σου κάνει ένα ερώτημα το τι ακριβώς γίνεται? Το ότι μου φαίνεται ότι κάποιες ομάδες είναι σαν μια μικρή κλίκα που έχουν γίνει κάποιοι οπαδοί υπάλληλοι και μπαίνουν στις ομάδες και κάνουν αυτή κουμάντο. Μάλιστα. Παίρνουν κάποια λεφτά, πιστεύω, φαντάζομαι, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, έχουν κάποια ωφέλη τέλος πάντων. Κοίταξε, εξαρτάται τι θες να πεις τώρα. Τώρα, λογικό δεν είναι μια ΠΑΕ όταν χρειάζεται υπαλλήλους να πάρει κάποια παιδιά που αγωνίστηκαν και για την ομάδα τους? Ναι, αλλά φαντάζεσαι δηλαδή να ερχόταν τώρα ο Σαλιαρίδης ή εγώ σκοτάσαι τον Ολυμπιακό με εκατομμύρια να τον πάρουνε? Θα εξαφανιζόντουσαν, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό.
Εντάξει, κοίταξε, αυτά τώρα ο Ολυμπιακός μπορεί να αλλάζει διοικήσεις, μπορεί και τα επόμενα 20 χρόνια να είναι γραμμένα ποιοι θα τον πάρουν. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα, δεν χάνεται, ρε φίλε. Που πίσω έχει τζάκια πολλά, δεν είναι. Δηλαδή και, και να φύγει ο Μαρινάκης, από πίσω έχουν προτεραιότητες, είναι για. Καταλαβαίνεις τώρα, είναι πολύ από πίσω. Ναι, εγώ πιστεύω πάντως ότι σε κάποιες ομάδες είναι του κόσμου τους, εκεί θα πρέπει να φαίνεται. Ότι από τη στιγμή που κάποιος κάνει τη λαδιά, τέλος πάντων μετά να εξαφανίζεται. Να μην γκράστε και να επανέρχεται στο προσκήνιο και να ζητάει και διεκδικήσει και τέτοια. Όπως ας πούμε έπρεπε ο Χόντς, πιστεύω εγώ, ούτε καθάριση να μην δημιούργησε προβλήματα ούτε τίποτα. Να μην υπήρχε καν θέμα, να έχει εξαφανιστεί. Έτσι το βλέπω. Τουλάχιστον εγώ. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, για αυτά που λέτε για τον ΠΑΟΚ, δεν έχετε κάνει πιστεύω μια ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα από τους παίκτες που έχει φέρει ο Σαββίδης όλα αυτά τα χρόνια και μπορούσε να παίξει τον ΠΑΟΚ και ποιοι δεν παίζουν και για ποιο λόγο. Εσύ που πες πριν για τον Λούκας, ο Αλέφαντος είπε ότι ο Λούκας ήταν παιχταράς και ο Λούκας πιστεύω ο Στοχ και κάποιοι άλλοι παίκτες, ο Νάτχο, είχαν θέσει τον ΠΑΟΚ. Εδώ, και θα ήταν εδώ, ο ΠΑΟΚ πολύ καλύτερος με αυτό. Ναι, παλικάρι μου, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εδώ όταν τους έχουμε, τους βγάζουμε άχρηστους. Μετά μόλις φεύγουν, καταλαβαίνουμε ότι ήταν παιχταράς. Για τον Νάτχο, είπε ποτέ κάποιος για τον Νάτχο ότι είναι άχρηστος. Τρελός, ρε. Ποτέ δεν το είπε κανένας. Ο Λούκας βαριόταν. Ναι, μα τον Λούκας είχατε τον Έρη Καστίγιο και τον βάζατε εξτρέμ να παίξει. Στο ρόβο αριστερά. Ναι. Τι να σου κάνω, εκεί βάζει τον Καστίγιο. Πήγε ο Μιχαλίτσος, τον έβαλε σε δηλαδή, σεντερφόρ, τον απείλαξε από τα μαρκαρίματα. Υπάρχει πιο γρήγορο εξτρέμα τα τελευταία πέντε χρόνια. Φέρε μου και από τον Ολυμπιακό από που θέλεις. Από τον Λούκας, πιο γρήγορο εξτρέμ. Καταρχήν, γρήγοροι υπήρχαν και άλλοι και ο Κάμπλ, μια χαρά. Να ξέρει και μπάλα. Γιατί ο Κάμπλ δεν ξέρει ποδόσφαιρο που παίζει όταν βασικό στην Άρσεναλ και δεν είναι καλό. Ναι, αλλά δεν στο λέω έτσι. Στο λέω ότι είχε στον παίχτη. Δεν το έβλεπε. Υπάρχει διαφορά. Ο Κάμπλ ήταν δανεικό, ήθελε να τον αγοράζει στον έδωσε Άρσεναλ και ο Λούκας ήταν του ΠΑΟΚ αγορασμένο. Παίκτη του. Μπράβο και ναι, και δεν μπορεί να τον αξιοποιήσει. Έπρεπε να τον αξιοποιήσει. Άμα κάτσει και δείτε πόσοι παίχτε είναι και κάποιοι δανεικοί. Και άμα έφερε και κάποιος από αυτούς που είχε πουλήσει τότε ο Ζαγοράκης, που ήταν κάποιοι άλλοι παίχτες, κάποιον Βιερίνια, εντάξει Βιερίνια, δεν μπορούσε να έρθει κάποιος από αυτούς, ο ΠΑΟΚ θα είχε μια πολύ πιο καλή ομάδα. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν κάθεστε ή σαν οπαδοί και συναντήσετε κάποιους παίχτες από αυτούς. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ είχε καλή ομάδα, φίλε, και στην Ευρώπη το έδειξε. Έπαιξε και καλή μπάλα, είχε και 15-16 μάτσα αίτητος. Στην Ελλάδα ήταν το πρόβλημα. Εσύ σαν Τζόρνταν δεν θεωρείς ότι έπρεπε ο κόσμος να απαιτήσει, ας πούμε, ο Νάτχο να μείνει στον ΠΑΟΚ, να αγοραστεί. Φίλε, πολλά λεφτά. Και κάποιοι άλλοι παίκτες. Και τώρα να σου πω κάτι, εγώ στο λέω σαν Ολυμπιακός. Ο Κάτσι δεν είναι κακός παίκτης. Ο Νάτχο έκανε 10 εκατομμύρια συμβόλαιο για 4 χρόνια, το γνωρίζεις αυτό. Ναι, 2 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν μπορούσε να το δώσει ο Σαββίδης. 2,5. Δεν μπορούσε να το δώσει. Ναι, ο Σαββίδης δεν μπορούσε να το δώσει όταν τον έφερε και να του λέει πάρε 2 εκατομμύρια να μείνει. Ο Νάτχο περίμενε πρόταση. Λέει, αν είναι να πάρω την απάντηση από πάνω, θα πάω πάνω. Δεν ήταν μέχρι τελευταία. Πάντως, να ξέρεις, για να ανέβεις σε επίπεδο, δεν χρειάζεται να πάει στην ΕΠΟ. Χρειάζεται να θέλεις κάποιους παίκτες οι οποίοι να είναι παίκτες διαφορά και που κάνουν τόσο. Καλά, άστα τώρα αυτό. Κοίταξε. Εγώ το λέω. Ξέρουμε ποια είναι το λες, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Τα εκατομμύρια έρχονται να πάρει το πρωτάθλημα, να πάρει στου ομίλου. Κατάλαβες. Να σου πω όμως, εσύ πώς το βλέπεις, δεν θα γούσαες τώρα, ας έχανες φέτος το πρωτάθλημα ή ας το έχεις χάσει και πέσει, να ήταν η τούμπα και μάτι, να έχεις μέσα 3-4 παιχταράδες και να έβλεπες μπαλάρα και ο κόσμος να ήταν στο γήπεδο. Γιατί στο Καρασκάκι δεν σε έπαιξε ωραία μπάλα, δεν πήρα το μάτι, παίζει, ναι. Ναι, μα εγώ σου λέω να το κάνεις όλη την πορεία του πρωτάθληματος και ο κόσμος θα το γουστάει. Δεν γίνεται αυτό. Ο Σαββίδης, να σου πω, ο Σαββίδης για μένα θα είναι μεγαλύτερο κέρδος από το να πάρει ένα πρωτάθλημα. Αν έκανε μια κίνηση και έφερνε, ξέρω εγώ, έναν Βέλιο, πήγαινε και παίρνει ένα Μυραλάς που έκανε κινήσεις, τον Μυραλάς τον ίδιο. Που από το σκέψω Μυραλάς τώρα να τον έπαιρνε ο Σαββίδης, να είναι 10 εκατομμύρια και να τον έπαιρνε. Ναι, πιστεύω ο κόσμος σπηρώταν τόσο που θα το γουστάρει περισσότερο από ένα πρωτάθλημα. Αλλά δεν βλέπω να γίνεται καμιά κριτική για να γίνει καμιά κίνηση τέτοια. Πώς ρε φίλε, έφερε Στοχ πέρσι, έφερε τον Λούκας προπέρσι, δεν είναι κινήσεις αυτές. Ναι, μα αυτοί έρχονται και φεύγουν. Εγώ έπρεπε να φτιάξω μια ομάδα να κρατήσεις κρατήσεις αυτούς. Δεν μπορείς κοίταξε να δεις. Άμα δεν πάρει προτάσμα ο παίκτης, φεύγει από μόνος του μετά. Σου λέει τι να πάω, Europa League τώρα τέτοιο επίπεδο παίκτες. Πάμε, επόμενη γραμμή. Δεν είναι έτσι. Όπως είναι, αλλιώς είναι. Με τον Όλσεν σου λέει ένα. Εσύ, άμα είσαι παικταράς της Ευρώπης μεγάλος, τώρα πας να παίξεις Europa League, δηλαδή δεν κατάλαβα. Με τον Όλσεν σου λέει, άλλος τι γίνεται λέει. Τι να γίνει με τον Όλσεν. Από την Αλεξανδρούπολη ο Χρήστος. Ένα σου πήγε προς την Εστία και αυτό πήγε μέσα. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει κάποια στιγμή και λέει ο Τούντορ να καταλήξει σε ένα κορμό. Κάθε παιχνίδι άλλη δεκάδα. Πολύ σωστά αυτό. Μα έχει κουράσει λέει σωστά. Αυτό το πράγμα. Αυτό σωστό. 7-8 παίκτες στον κορμό ναι. Και βλέπεις μετά. Ο άλλος λέει εκεί στο πόντο TV, βάλτε λέει και ένα παραθυράκι κάτω αριστερά όπως για τους κοφάλαλους λέει, αλλά τα λέει στα ρώσικα. Μπας και σας δύο Ιβάν και ξεστραβωθεί λέει ρε φίλο. 7-18. Πάμε, επόμενος κύριος, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εδώ ναι. Γεια σου Κώστα. Καλώς τώρα. Κωστά, σε ακούω 10 χρόνια, ωραία. Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Ναι, μας ακούς 10 χρόνια, ωραία. Ωραίος.
Λοιπόν, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Η εκπομπή είναι για μπάλα, να μιλήσουμε για μπάλα, τι δεν είναι. Να μιλήσουμε για ό,τι θέλεις. Για μπάλα. Με τον κόκκινο και με αυτούς δεν γίνεται δουλειά. Με τον κόκκινο. Εμείς ναι. Ακούμε για μπάλα, δεν σε ακούμε. Άμα είναι κουτσοπολίτικα πράγματα και τέτοια πράγματα, βάζουμε μια πρωινή εκπομπή και ακούμε, δεν είναι. Ναι, ναι, σωστό, αλλά είναι πικάντικα. Ναι. Ναι. Το επίπεδο έχει πέσει πάρα πολύ. Δηλαδή το μόνο που μιλάμε είναι για μπάλα. Εντάξει, το μόνο που δεν μιλάμε είναι για μπάλα. Δεν μιλάμε πολύ για μπάλα, φίλε. Δεν αγαπάει πολύ την μπάλα ο Θεσσαλονικιός. Αυτό το έχουμε πει πολλά χρόνια τώρα. Δηλαδή, την μπάλα μα υπάρχει διαφορά, την αγαπάει. Εντάξει. Τώρα, δηλαδή... Το θέμα είναι να μάθει ο κόσμος να πει σαν λόγια μπάλα. Εμείς από τώρα ξεκινάτε στο άλλο. Πάτε ένα πράγμα παράξενο. Μην γουρσουζεύεις, εντάξει. Μην γκρινιάζεις. Όλα τα μπορώ εκτός από την γκρίνια. Πες ό,τι θες. Αλλά μην γκρινιάζεις. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ να πούμε. ΠΑΟΚ είμαι και εγώ. Βέβαια. Δεν γίνεται δουλειά της, ωραία. Δηλαδή. Δεν υπάρχει περιγραφή. Ο κορμός που λέτε, δεν υπάρχει ένας κορμός. Κάθε χρόνο άμα αλλάζει 12-13 παίκτες. Αλλάζει το σύστημα, αλλάζει ο κορμός, αλλάζουν οι μπακ, αλλάζουν οι στόπερ, αλλάζουν οι φορ. Ο Πέλκας μόνο μένει δεκάρι. Εντάξει, έμενε το Κάτσε τώρα, φάγαν τον Κάτσε, δεν του κάνουν συμβόλαιο. Και ο Πέλκας καινούριο. Όταν λέμε Πέλκας, τι εννοούμε, κάτσε τα. Μιλάμε για πάω, έτσι δεν είναι. Μιλάμε για μπάλα. Δεν μιλάμε για. Κοίτα ένα παιχνίδι καλό. Επειδή παίξαμε κι εμείς μπάλα. Ναι. Και δεν ήμασταν παίχτες που προχωρήσαμε. Κάναμε ένα παιχνίδι και 15 δεν κάναμε. Εντάξει, έτσι δεν είναι παίχτες. Ναι, ωραία, εντάξει, ναι. Εντάξει. Άρα ο Πάοκ έχει ένα Μπερμπάτοφ που εσύ το κατακρίνεις. Ωραία. Ο Μπερμπάτοφ, ρε φίλε, δεν προσφέρει τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει να φύγει. Καλό θα κάνει. Δεν μπορεί. Ο Μπερμπάτοφ, άμα δεις, επειδή πήγα εγώ φέτος δύο παιχνίδια που έτυχε να παίζει και για μακριά από την Μπέλα, εγώ εντάξει. Την Μπέλα, ναι. Έχω πάει, δεν παίζει τον Μπερμπάτοφ. Ο Μπερμπάτοφ είναι ένας παίκτης που θα συμπάρει την μπάλα στην περιοχή με μια ενέργεια, επειδή έχει λίγο σκέψη, μπορεί να σε κάνει αγκούλα, σε κάνει να τραβήξει δύο παίκτες, τρεις παίκτες, να ανοίξει διαδρόμους, ωραία. Ναι. Τώρα τι γίνεται εκεί πέρα και δεν τον παίζουνε. Δεν ξέρω, εσείς εκεί κοντά τα πράγματα ξέρεις καλύτερα, δεν είμαστε. Αυτά θέλουμε να μάθουμε. Τι δεν τον παίζουνε, δηλαδή τι. Δηλαδή στάσου ένα μισό λεπτό. Δηλαδή το Μάτζιο τον παίζουνε. Δηλαδή ποιοι. Γιατί ο Μάτζιο δεν παίζεται, κάτσε λίγο. Όλες οι παλιές που πάνε, το 70% της παλιές στο Μάτζιο δεν πάνε. Τι λες, Κώστα. Το 70% στο Μάτζιο δεν πάνε, οι παλιές. Στάσου ρε φίλε, δηλαδή τι δεν τον παίζουνε. Δηλαδή ήρθαν και του κάναν κλίκα, δηλαδή αυτό μας λες. Έβαλε ο Κλάους δηλαδή πέντε άτομα να κάνουν κλίκα στο Μπερμπάτοφ, αυτό μου λες, τι δεν τον παίζουνε. Το παιχνίδι του προπονητή, έτσι όπως παίζεται, ναι. Δεν είναι για τον Μπερμπάτοφ, εντάξει. Ο Μπερμπάτοφ δεν είναι απέξι που θα πάει την παράγκα να κάνει στην 100 μέτρα και να τριπλάει και να κάνει και θα ράνει. Ο Μπερμπάτοφ είναι στην περιοχή να γυρίσει λίγο την πλάτη, να κάνει να σταματήσει την μπάλα, να βγάλει μια παλιά έξυπνη, να βάλει ένα γκολ από εκεί που δεν το περιμένει. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, αυτό είναι. Στητό στην περιοχή. Αυτό είναι. Ναι. Αυτός, το δίνει κανείς την μπάλα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Μπερμπάντοφ, ναι, ούτε στο μεγάλο χώρο θα σου παίξει, ούτε τρίπλα θα σου κάνει, είναι αισθητό στην περιοχή. Να σε κάνω, ρε φίλε, μια ερώτηση. Με το 3-5-2. Ναι, ναι, να σε κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε. Αισθητό, ναι, στην περιοχή. Γιατί δεν με είχατε κρατήσει το Σαλπικίδη, να πούμε, και το διώξατε και πήρατε τον Μπερμπάντοφ. Αισθητό στην περιοχή. Σαλπικίδη στην ψυχολογία ήταν. Δηλαδή ο Κλάους. Εδώ πήρατε ένα παίκτη για να είναι καλύτερος από τον Κλάους, να πουλούσατε τον Κλάους. Να έχει τρίπλα, να έχει ταχύτητα. Δώσατε δηλαδή 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο να πάρετε ένα center for καλύτερο από τον Κλάους. Και εδώ φέρετε ότι ο Μπερμπάντοφ θέλει να του τη φέρουν μέσα όπως τον Κλάους. Α, τον Κλάους το βρίζουμε. Μόνο με πρώτη επαφή τη φέρνει την μπάλα ο Κλάους. Και μόνο στο πρώτο δοκάρι τον Κλάους. Και ο άλλος τι κάνει δηλαδή. Κάτσε λίγο, Κωνστά. Τα στοιχεία του Μπερμπάντοφ, του παιχταρά, του Βούλγαρ, του καλύτερου παίκτη, είναι τα ίδια με του Κλάους. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Και εσύ και Παοξίδες. Πήρατε ένα center for. Να είναι αισθητό στην περιοχή. Η ίδια κοψιά με τον Κλάους να βάζει την μπάλα στα δίκτυα. Και μέσα στην περιοχή, ας πούμε, να δώσει μια καλή πάσα, ξέρω εγώ, κτλ. Κωνστά. Άμα ήταν έτσι και με 400 χιλιάρικα το χρόνο, άμα έχεις καλό σκάουτινγκ, βρίσκεις ένα center for τέτοιο και το λες στον Κλάους, θα πες μια εσύ μια αυτός. Τι μου τον έφερε στον Μπερμπάντοφ εδώ πέρα. Πήρε παίκτη ο Πάου και γνωρίζει. Τι μου τον φέρατε εδώ πέρα. Στητό στην περιοχή. Να του έρθει η μπάλα από το Ζάιρο, να το κάτσει. Το καθίζει και ο Κλάους. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Πώς δεν είναι έτσι. Άμα ήταν έτσι,
μήνες το Βαρσαμόνα με το Λίνο να την έφερνε μέσα, να την κάνει ο Κλάους. Τι το θες τον Μπερμπάντοφ? Τι αν τον κάνεις τον Μπερμπάντοφ? Ο Μπερμπάντοφ. Ναι, τι αν τον κάνεις? Πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Δεν είναι μόνο αυτό για την μπάλα. Να τον εκμεταλλευτεί, μωρέ. Στητό στην περιοχή να του έρθει μπάλα και ύφο 45.000 καρδινοαλίων να πάει στη Σόφια, ρε. Θα το κάνω, ρε. Δεν το γουστάει. Άμα το κάνω, μέχρι και σπάει καθενήθηκα, σπάει και στον αγαπητό. Θα πουλήσω φανέλε και θα πουλήσω το Sporting Bet. Επάρτα πουλα τα μπάλα, δεν αδεί. Α πάει μπάλα στον αγαπητό και να κάνει κοντό στα νεύρα και να τραβάμε τα μαλλιά μα. Και να σηκωνόμαστε να βγούμε από το γήπεδο, αμάνι. Τον αγαπητό. Έτσι δεν με τον πάω. Ρε τι Αθανασιάδη. Έτσι θέλουμε τον ΠΑΟΚ εμείς. Πώς το θέλετε τον ΠΑΟΚ? Να παίζει μπάλα, Κώστα. Τι να παίζει? Να παίζει μπάλα. Αυτό που γίνεται δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ρε καταλαβαίνεις, εδώ για να δώσω εγώ 2 εκατομμύρια θέλω αυτός να με σηκώσει απάνω. Το είπε και ο προπονητής. Δεν έχω παίκτη σε προσωπική ενέργεια να μου κάνει κάτι παραπάνω. Όταν κολώσει η ομάδα, ποιος είναι ο μεγάλος ο παιχταράς? Ο μεγάλος ο παιχταράς είναι όταν κολώσει η ομάδα, σκαλώσει το σύστημα, μπλοκαριστούμε, να κάνει μια ενέργεια μισό λεπτό και να μου πάρει το παιχνίδι. Να μου πάρει το παιχνίδι. Εδώ ο Μπερμπάντοφ δεν μπορεί να το κάνει αυτό στον ΠΑΟΚ. Αφού δεν παίρνει μπάλα, σου λέω. Δεν μπορεί να το κάνει. Άμα θέλει να πάρει μπάλα, ούτε ο Κλάους παίρνει μπάλα τότε. Και τι κάνει? Μισό λεπτό. Βρίζεται τον Κλάους. Τι περιμένει? Τι τόσο στην περιοχή? Το σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό είναι? Στο σέντερφορ. Εμείς τι, έτσι είναι. Τον Μπερμπάντοφ τον πήραμε για να τρέχει. Τι να... τον πήρατε τον Μπερμπάντοφ? Τον Μπερμπάντοφ τον πήρατε γιατί είστε μαλάκες. Γι' αυτό τον πήρατε τον Μπερμπάντοφ. Τι θέλετε τώρα, δηλαδή να αρχίσουμε τα παλιά? Τι κάτσε και κάτσε. Θες τον Μπερμπάντοφ, ένα παίχτη, είμαι με τον Πανιόνιο 0-0, όπως ο Βιερίνια. Παίρνει την μπάλα, από το λίγο περνάει. Κάτσε ρε. Θέλω τον Μπερμπάντοφ με την Ντόρτμουντ να βγάζει μια παλιά αριστερά το Μισακίδη να τρέχει μπροστά όπως το κάνει. Να τραβάει δύο παίχτες. Σταμάτα να τραβάει τα βυζιά του να τραβάει. Σταματήστε ρε, με τρελαίνετε ρε. Πες το Μπερμπάντοφ. Τι με λέτε τώρα εμένα ρε? Με τρελάνετε εμένα ρε? Με ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε ρε? Θέλουμε τον ΠΑΟΚ. Θέλω ένα παίχτη ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Είμαι στο 80-0-0. Παίρνει ο Βιερίνια την μπάλα. Τρώει το δεξί το μπακ, τρώει το δεξί το στόπερ, τρώει το κεντρικό το χαφ, τον εξάρι, πετάει ένα σουτ και ένα μηδέν. Άντε πάρ' τον Μπερμπάντοφ στο σπίτι σου εσύ, καληνύχτα. Άντε ρε θέλετε να μιλήσουμε για μπάλα. Άντε ρε μην πάθω καμιά τρέλα να πούμε μη μούρθει. Τον Μπερμπάντοφ γι' αυτό τον πήρες? Να είναι 0-0 για τον βάλεις μέσα να τρέει. Είναι ο Μπερμπάντοφ. Αλλιώς θα έπαιρνε στο Βιερίνια. Πήρε μάτσο Βιερίνια 10, σέσωσε με ένα 0 10 φορές. Ο Μπερμπάντοφ δεν μπορεί να στο κάνει. Πώς δεν μπορεί να το κάνει? Δεν μπορεί να το κάνει. Ό,τι μπορεί να κάνει ο Κλάους μπορεί. Φέρ του την μπάλα στη βάλει μέσα. Και τώρα δεν μπορεί γιατί κολόγερος. Μια χαρά είναι. Έχει ποιότητα. Κάποια στιγμή θα το δεις. Ποια στιγμή? Εγώ τον πιστεύω πολύ. Στα play-off θα τον δεις. Ποια στιγμή ρε? Καλημέρα. Χαύρος, Απερθρόνος και Τούμπα. Άντε πάλι. Μην φωνάει πολύ να μην σε ακούσουν όμω οι γείτονε. Ναι, οι άντρε μπορεί να κάνουν κανένα ντούνε. Ήθελα να πω κάτι ακόμα και με διέκοψε, Κωστή. Συγγνώμη. Ένα στον Τόρταν και ένα κάτω ακόμα σε σένα. Mm. Βγαίνει πολλές φορές ο Βλαχομπόχουμ και λέει ότι έχει εξοχικό ΠΑΟΚ στο Καρεσκάκι στην Αθήνα. Ενέρεφη. Εγώ περιμένω να βγει και να μου πει τι πρέπει να πούν οι Ολυμπιακοί που πριν αρκετά χρόνια στο γήπεδο της Τούμπας είχε πάνω από 10.000, αν δεν κάνω λάθος, Ολυμπιακούς. Καμιά 30 μπορεί να έχει. Να κάνουν κερκίδα. Καμιά 30 μπορεί να έχει. Με τον Ατήλιο, ο Θεό τον έχει καλά εκεί που βρίσκεται. Mm. Να είναι πώς είναι καλά, ρε φίλε, αφού πέθανε. Τι καλά να είναι, δηλαδή, να με τρελάνει. Να είναι καλά, λέει, εκεί που βρίσκεται. Πού βρίσκεται, ρε φίλε, στο οστεοφυλάκιο είναι, πού βρίσκεται. Περιμένω την απάντηση του και κάτι ακόμα στον Τζόρνταν. Τζόρνταν, πες μου. Δηλαδή, εσύ τώρα πιστεύει ότι για να χάσει ο Ολυμπιακός από σένα το πρωτάθλημα πρέπει να πάρει ο ΠΑΟΚ την ΕΠΟ? Εγώ ξέρω τι λέω. Χαρείτε τώρα μόνοι σας μέχρι τον Οκτώβριο, χορέψτε μόνοι σας που έλεγε ο Μιλζανίδης, γιατί μετά θα σας χορέψουν άλλοι. Δηλαδή, χορέψτε, πρόσεξε, είναι λίγο χρόνο ακόμα. Πρόσεξε τι λέει. Το είπε ο Μιλζανίδης, ο δικός του δεν είπε τίποτα. Όχι. Εσύ λέει το γραμμένο. Ποιο γραμμένο? Εσύ λέει το γραμμένο. Ποιος δικός μου? Κύριε Κανελάκη. Ποιος γραμμένος? Εσύ λέει το γραμμένο, ο Μιλζανίδης. Ο Μιλζανίδης έσκασε. Ο δικός μας τα είπε τον Οκτώβριο του 2012. Ναι. Ναι, βέβαια. Όταν ο Μιλζανίδης ακόμα δεν ήταν εκεί. Μάλιστα. Μετά τα είπε ο Μιλζανίδης. Δηλαδή, Τζόρνταν, όταν πάρει ο ΠΑΟΚ με το καλό. Χορέψτε. Όταν πάρει, μετά θα σας χορεύουνε. Θα σου λέω εγώ ποιο πέναλτι. Θα με αφήσει να μιλήσω. Βέβαια. Όταν με το καλό πάρετε την ΕΠΟ, αν την πάρετε κιόλας,
θα χάσει δηλαδή ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα από εσάς ή από την ΑΕΚ? Το σίγουρο είναι ότι θα το πάρεις εσύ φυσικά. Δηλαδή ο Ολυμπιακός φέτος παίρνει πρωτάθλημα και έχει την ΑΕΚ, αυτό μου λες τώρα. Χρόνια ολόκληρα γίνεται αυτό, ρε φίλε. Χρόνια ολόκληρα. Ναι, εσύ δεν το ξέρεις δηλαδή. Η ομάδα η οποία έχει την πολυτέλεια να έχει στον πάγκο τον Καμπιάσο, δηλαδή γελάνε και οι πέτες εδώ πέρα δίπλα μου, θα χάσει. Παίρνει πρωτάθλημα φέτος επειδή. Εγώ, φίλε, ψάξε σε όλα τα πρωταθλήματα του πλανήτη. Παίκτη αντίπαλη περιοχή να πέσει στο κέντρο του γηπέδου, γλίστρε έπεσε και πήρε κόκκινη κάρτα. Δεν ξανάγινε πουθενά αυτό. Τώρα τι σου λέω και τι μου λέει. Να τον βρίζει ο διαιτητή στη Βέρεια μέσα ένα τέταρτο ο Μανιάτη και αυτό να κοιτάει από την άλλη μεριά. Ψάξτε να τα βρει, αν τα βρει. Ούτε στην Ταμπαντούμπο εκεί στην Ουγκάντα γίνονται αυτά. Δηλαδή ο Ολυμπιακό φέτο το παίρνει ξαναρωτά. Όχι φέτο, μιλάω γενικά εγώ τώρα. Δεν μιλάω για φέτο. Άστα γενικά, εγώ άλλο σε ρωτάω. Ναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακό φέτο το παίρνει επειδή έχει την έποψη. Δεν είπα για φέτο συλλογικού, μιλάω γενικά. Για πέρσι μιλάω εγώ. Για πέρσι. Ναι, βεβαίως. Τι βεβαίως. Έκανε θέατρο ο Ντοσεβί μες στην Ξάνθη πέρσι. Έπεσε μόνος του, έπρεπε να φάει κίτρινη κάρτα και αυτός πήρε φάουλ και από εκεί άνοιξε το σκόρ Ολυμπιακός. Θα θυμάσαι αυτά. Δηλαδή πέρυσι άξιζε το πάγο, πράγμα πάγο, αυτό μου λέτε. Φυσικά το άξιζε το πάγο. Εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Να είναι καλά, κάντε μια κερί ανάψη στον Καλογερόπουλο, στον Αρετόπουλο, σε αυτούς, στον Δημητρόπουλο. Αυτή η βέβαια, ποια καραμέλα ρε φίλε. Ποια καραμέλα. Θα σταματήσει ποτέ. Ποια καραμέλα ρε φίλε. Γιατί ποτέ δεν θα πάτε μπροστά, ρε. Φυσικά, ναι. Ποτέ δεν θα πάτε μπροστά, δύο μάτια. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Έξι. Πέναλτι βαράτε, κάθε αγωνιστική πέναλτι βαράτε. Αυτά δεν γίνονται, ρε φίλε. Πέρυσι που έτρωγε στάλιρα και τρίμπαλα, έπρεπε να πάτε στο πάθλο, αυτό μου λες. Τέλος πάντων. Τρυπήθηκαν, ρε. Το τρυπήσατε, ρε. Με ρόστρα 14. Τρυπήθηκαν, ρε. Τέλος πάντων, εσύ τραγούδα. 1-2 στο Καρεσκάκι, το 1-5-1-2 ήταν. Και βγήκε ο χοντρός και είπε: το πρωτάθλημα πρέπει να το πάρουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Υπάρχει δήλωσή του, ρε φίλε. Και αρχίσαν οι καμικάζοι μετά. Το 1-5. Το 1-5. Γιατί δεν. Πέναλτι δεν έδωσε, γκολ ακύρωσε. Τα ξέχασες. Ακούγεσαι. Βέβαια, και εσύ ακούγεσαι. Εγώ ακούω, μαλάκα. Γκολ ακύρωσε, γκολ του Τσανδάρη και πέναλτι δεν έδωσε, φίλε. Με σένα γελάνε και συνοπαδίζουν. Ενώ με εσάς, ο άλλος που τα βλέπει όλα καλά. Για πες μου το Καρισκάκη, γιατί δεν είναι γεμάτο, ρε φίλε, γιατί δεν γεμίζει. Έχει ναι. 21 σχεδόν. Εγώ είδα χθες το παιχνίδι σας, ούτε ναι. Το 1 τρίτο ήταν γεμάτο. Ποιο 1 τρίτο. Αυτό που σου λέω. Βλέπεις το Καρισκάκη πως είναι στο. Βγήκε ο φίλος του Ολυμπιακού από τον Πειραιά και έκανε παράπονα. Δεν βλέπω μπάλα, μας παίρνει το πρωτάθλημα, μας κλείνει τα μάτια και του λέμε γιατί δεν τα λες κάτω και υπάρχει ομερτά μας, είπε ο άνθρωπος. Αυτό το είπε αυτός πριν τις γιορτές. Ναι. Πριν αλλάξει ο χρόνος. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Γιατί τώρα. Τώρα γίναν καλά. Το Καρεσκάκι στο 10-15, 10-15 λεπτό, έχει πάνω από 20.000 μέσα. 18 με 20.000 έχει το Καρεσκάκι. Άλλο σου λέω εγώ σου είπα για την ομάδα τώρα. Ναι, τι να μου πεις, για πες. Πέρσι με ντουντούκες φιάναν την κερκίδα, τα ξέχασες. Και τι σχέση για αυτό. Πού είναι ο κόσμος που. Πάλι εγώ το άξιζα πέρσι. Πάλι εσύ το άξιζες, ναι, πάλι. Πάλι εσύ το άξιζες. Το άξιζες εσύ. Ναι, ναι. Και το κύπελο με την Τρίπολη πάλι εσύ το άξιζες. Και τον ημιτελικό εδώ με τον ΠΑΟΚ πάλι εσύ το άξιζες. Όλα εσύ τα άξιζες. Ποιο είναι ημιτελικό που πετούσατε ψάρια ναι, για να περάσετε. Που αποβάλατε κάτω που. Καταρχάς άκουσα με λίγο κάτι για να κλείσω. Τέλος πάντων, κουβέντα δεν θα βγάλω μακρύ. Κάτι για να κλείσω και θα πω καλή νύχτα. Ναι. Ο πρόεδρός σου, άκου τώρα πόσο χαζός σε εισαγωγικά γίνεται να είναι. Ποδοσφαιρικά, ε. Για ποιο μιλάς τώρα. Πριν πει τον τελικό κυπέλου που μας αποκλείσατε. Σε έβαλε ο Αλαφούζος να κάνεις τη βρώμικη δουλειά, να αποκλείσεις δηλαδή εμάς με τον κάθε τρόπο και το είδε όλη η Ελλάδα με ψάρια, με μπανάνες, με ξύλο, με φωτοβολίδες, με πέτρες, με ό,τι υπήρχε αιχμηρό αντικείμενο. Ναι, ναι. Με μπουνιές του Μανιάτη, πες τα κι αυτά. Τη βρώμικη δουλειά, με μπουνιές του Μανάτη, με μπανάνες να πετάει ο Σαλίνο, πέθαμε αυτά, γιατί δεν τα λες ρε φίλε. Με δάχτυλα να δείχνει ο άλλος. Σταμάτα να μιλήσω. Γιατί εγώ δεν θα μιλήσω, δεν κατάλαβα. Διάλογο κάνουμε. Μπανάνα δεν πέταξε ο Σαλίνο. Όχι, την πέταξαν οι δικοί σου και ναι, αυτό και επειδή την πέταξαν πρέπει να την πετάξει πάνω. Τι να κάνει, ρε φίλε. Α, τι να κάνει, ρε φίλε. Είδες λοιπόν. Αλλιώ άνθρωποι είναι υπαοξίδε. Δεν είναι ρατσιστέ. Βρε, ξέρω εγώ τι θέλετε. Κάτσε να παράνα στο σαλίμα. Χορέψτε λίγο ακόμα. Άσε με να τελειώσω λίγο. Σε έβαλε να κάνει ο Αλαφούζο το τσιράκι σου την ευρώμικη δουλειά. Βγήκε εσύ ο Χούλιγκαν, πώ το λένε, η τρελή οπαδί σου και το ένα και το άλλο. Πηγαίνει στον τελικό, βγαίνουν αγκαλιά οι πρόεδροι σου και τρως 4 γκολ. Και κάτι να κάνει, να πει ο Αλαφούζος πάρ' το Ρεσαβίδη ή το κύπελο. Τουλάχιστον. Δεν πρέπει να παίξει για την ομάδα του. Εσύ είστε ωραίοι, ρε φίλε, σε παραδέχομαι. Πόσο άσχετος γίνεται να είναι. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή να έχω απέτηση ο Αλαφούζος να πει άσε να το πάρει ο Πάοκ το κύπελο, ε. Αφού τα πόσο μια άλλη επίπεδο για τη σύζυγη. Αφού τα κάνετε πλακάκια. Ναι. Να μην σε διασύρει κιόλα, δεν τρέπεστε λίγο. Εσείς ρε να τραπείτε ρε που κλέψατε από το Κολοκοτρονή στο κύπελο, ρε. Σας ξεφύγατε οι ίδιοι από το κύπελο, ρε. Έχετε μούτρα και μιλάτε.
Ποιο Κολοκοτρονίτσι? Με την Τρίπολη στο τελικό, ρε. Και βγήκε ο άλλος ο σπίκερ και λέει να πούμε μη φεύγετε, δώστε ένα ζεστό χειροκρότημα το διαιτητή. Τι ξεφτύλα, ρε, πρέπει να ντρέπεστε, ρε. Εσείς πρέπει να ντρέπεστε, ρε. Κρίμα να πούμε. Εγώ γι' αυτό παραδέχομαι κάποιους Ολυμπιακούς που δεν πάνε στο γήπεδο από τότε. Λέει απόλυτη ξεφτύλα, ρε φίλε. Ναι. Με τρεις γκολκίπερ παίζει ο Ολυμπιακός. Με τον Μανιάτη, με τον άλλο, όπως το λέγανε. Το... Αυτά τα λες κι άλλες δυο. Εγώ τα λέω αυτά, ρε. Γελάει ο κόσμος, ρε φίλε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Τέλος πάντων. Εντάξει, τα είπατε, ξεθυμάνατε. Επόμενη μέρα. Έλα. 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 Ναι. Την αυτονόητη τσίπα δεν έχετε να παραδεχτείτε. Την αυτονόητη τσίπα δεν έχετε. Τι θα γίνει, θα μιλήσουμε. Θα μιλήσει, φίλε. Άντε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μια ώρα με τον άλλο, τον Τάγαρο, δεύτερη φορά παίρνει. Τι λέει? Καλά λέει. Λοιπόν, άκου να σου πω, εσύ καταρχήν είσαι ταγάρι, γιατί πρώτον λες ότι ο Τσόρι δεν μπορεί να παίξει δεκάρι, δεν είναι βιολογικά καλά, και θες να το βάλεις οχτάρι. Φίλε, με μικρή ομάδα. Όταν έχεις, ας πούμε, τον Λεβαδιακό, την Καλονή, τον Ηρακλή. Ακούμε λίγο, κάτι να ολοκληρώσω. Όχι, φίλε, εσύ είσαι τέρμα, θα σε πω. Εγώ πει με δεκάρι, σε λέω. Ένας που ξέρει μπάλα πρέπει να παίζει δεκάρι, ρε. Καλά σου λέει το παιδί. Μπράβο. Ρε φίλε, με έναν κόφτη και με δύο δεκάρια, με τη μικρή ομάδα, θα μου δώσει θέαμα, αυτό σου λέω. Με έναν κόφτη, όχι με δύο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ με σένα. Μπορώ να μιλήσω λίγο με τον άνθρωπο πιτζάμα. Ποιο είναι ο άνθρωπο? Ο άνθρωπο πιτζάμα. Ποιο είναι ο άνθρωπο πιτζάμα? Για κοίτα λίγο δεξιά. Αριστερά. Ναι. Από εκεί. Φέρτο λίγο. Για ποιο να μιλάς, για μένα μιλάς τώρα? Για σένα λέει. Έλα, καλημέρα. Άντε, πες, εσύ είσαι ο άνθρωπος ρόμπα τώρα. Ναι, εγώ είμαι δεκάρι, σε είπα, ξεκόλα ναι, λίγο. Ναι. Λοιπόν, άκου να σε πω, καταρχήν είσαι ντροπή. Είσαι η ντροπή. Πιανού? Ξέρω, όποιο θες, δεν έχω πρόβλημα. Για σένα μπορεί, του Ολυμπιακού μπορεί. Ναι, λοιπόν δεν μου λες πώς το λένε τον αγαπημένο σου τον παίχτη στον ΠΑΟΚ. Περπάτα το τώρα, ποιον αγαπημένο? Όλος ο ΠΑΟΚ είναι αγαπημένος μου. Τσιόλι, ρε, Τσιόλι, πώς? Τέλος πάντων, εντάξει. Εσύ πες μου τα ανάποδα. Εμένα επέτρεψέ μου να πιστεύω αυτά που πιστεύω. Δεν βγαίνει, Τσιό. Μην είσαι ταγαράκος. Τέλος πάντων, έλα, προχώρα. Προχώρα γιατί. Να κράξω πήρα, ξεκόλα. Δεν μου λες. Ξέρει μπάλα τον παιδί. Ήθελα να σε πάρω εδώ και κανένα δύο εβδομάδες. Με εκείνο τον κύριο που σε έστελνε εκείνα τα μηνύματα, μαλώσατε, τι έγινε? Αυτά είναι προσωπικά. Πρέπει να σε ενδιαφέρουν και αυτά. Κάνατε δουλειές δηλαδή εσείς. Σε ενδιαφέρουν αυτά δηλαδή? Τι κουτσομπόλης είσαι, ρε φίλε. Ρε εσύ ούτε η Τατιάνα να είσαι, είναι δυνατό? Γιατί είσαι κουσκουσιάρης, ρε φίλε. Κάνατε δουλειές δηλαδή, εγώ δεν ξέρω, ρε φίλε. Πιάτσα. Όταν είσαι στην αγορά, στην πιάτσα, θα κάνεις δουλειές. Τέλος πάντων. Θα αρχίσεις να μαλώσεις, θα διαφωνήσεις, θα αγαπηθείς. Θα τα ξαναβρεις, έτσι είναι, ρε φίλε. Άμα είσαι τεμπέλχανα, κάθισε σπίτι και δεν προστριβεί με κανένα. Μαλώνεις με την κοινότητα. Τέλος πάντων, έχεις κάτι άλλο να πεις για την ομάδα σου, για πες μας. Για την ομάδα, ποια είναι η ομάδα μου? Αυτή που υποστηρίζεις, που λες, τι είπες? Ναι, είναι η αντίθετη από αυτή τη δικιά σου. Ναι. Ολυμπιακός λοιπόν, ε? Όχι, ΠΑΟΚ. Εσύ είσαι ΠΑΟΚ? Τι, δεν είσαι ΠΑΟΚ, που δεν ξέρεις τον Τζιόλι πώς γράφεται? Έλα βρε τώρα, κατσικάκο τώρα που θα με πεις τώρα. Έλα βρε τώρα, βρε. Είσαι και δεκάρι, είσαι το δεκάρι το ανάποδο εσύ τώρα. Το δεκάρι το καλό δεν είσαι όμως. Άρα είμαι άσος. Τώρα δεν είσαι το δεκάρι το καλό. Τώρα, άμα με μιλάς τώρα για τον Τζιόλι τώρα, εσύ τώρα. Πάνε ρωτά πέντε προπονητές να σε πούν ποιος είναι ο Τζιόλι τώρα. Άιντε. Άιντε τώρα, τι είναι, λακαμάδες είναι αυτοί οι προπονητές που τον έχουν μέσα. Σιμιρότ. Ναι. Τώρα που με έπιασαν εμένα οι υποκλικημίες μου. Δεκάρι, πού παίζει στον Ελίσ Ποντοκριθιάς? Πού παίζει δεκάρι? Στη Δόξα Κρανούλα. Γεια. Πες. Δεν μου λες, Ραπτόπουλε. Εσύ που ασχολείσαι με την μπάδα, ρε φίλε. Τέρμα δεν έπαιζες παλιά? Δεν θυμάμαι, φίλε. Πολλά χρόνια έχω Αλτσχάιμερ. Δεν θυμάμαι. Α, γι' αυτό. Όχι, επειδή κάνεις καλές αναλύσεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, βέβαια πέφτεις που και που έξω, αλλά. Αυτό, τέρμα δεν έπαιζες παλιά εσύ? Έπαιζα παλιά, φίλε. Πόσο χρόνο? Έμαθα κάτι για σιρτές κεφαλιές και για τέτοια. Πόσο χρόνο είσαι, ρε μεγάλε? Πόσο με κάνεις? Πιτσιρίκος είσαι. 23. Αχ, κοντά πέσατε. Λίγο θα γίνω 26. Τι να ξέρεις από δεκάρια. Σοβαρά τώρα. Από δεκάρια δεν προλάβεις εσύ, ρε φίλε. Τι να ξέρεις. Άγνωσε πόρε, άγνωσε πόρε. Τα γάρια σαν και σένα με στέλνουν τώρα με ένα μετανάστη, το ξέρεις. Τα γάρια σαν και εμένα, σαν τον πατέρα σου κάτι τα γάρια μήπως είναι? Όχι, ρε φίλε. Η γενιά του πατέρα του. Τίποτα. Εσύ είσαι κατεστημένα, έπο και τέτοια, το άρρωστο το μυαλό σου. Μήπως είναι κάτι τα γάρια σαν τον παπά σου να πούμε που σε στέλνουν μετά. Ο παπάς του και εμείς είμαστε ίδια γενιά, μας βρίζει τη γενιά. Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις. Κάτσε, αυτός βρίζει τη γενιά μας. Ναι, βρίζει τη γενιά μας. Το στέλνουμε μετανάστη, ναι. Κάτσε να το ακούσουμε. Ναι. Έχει μια οργή μέσα του, να τη βγάλει, να ακούσουμε. Όχι, ρε, τι οργή, ρε. Εγώ πήρα να σας τρολάρω λίγο και με έχετε μγανιάσει. Μια ώρα περιμένω στο τηλέφωνο. Καλά, πώς θα πιάσουμε τώρα. Θέλω να σου πω τώρα κάτι τελευταίο και θα σε δώσω μετά σε έναν άλλον. Θέλω, Ραπτόπουλο, ακούς?
Ναι, ρε, ακούω, ρε, μάγκα, ακούω. Ωραία. Θέλω, φίλε, αν μπορεί να πάρει το βοσκό από την Νεοχωρούδα να κάνετε εκπομπή και να στείλει τον κόκκινο στα πρόβατα. Γυναίκα, γέλασε. Όχι, δεν είναι γυναίκα. Όχι, ρε, είναι αυτό που θέλει να συμμιλήσει. Με γυναικείο γέλιο. Ούτε ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν γελάει έτσι. Όχι, ρε. Για φέρτο, ρε, μήπως έχει την υπρεπή φωνή. Για πε. Έλα, ρε, από ο Άδωνης είμαι. Ακούς. Εσείς τώρα εκεί βλέπετε καμιά τσόντα και τις έχετε βγάλει ομαδικός και ρίχνετε, σουβαντίζετε τον τοίχο. Εγώ αυτό κατάλαβα τώρα τόση ώρα. Εγώ σε πάω σε γουστάρο να πούμε, άστον άλλο να πει που έλεγε τώρα. Λοιπόν, θέλω, επειδή εσύ είσαι έτσι συνωμοσιολόγος. Μάλιστα. Λοιπόν, μεταξύ μας δεν μας ακούει κανένας. Όχι, λέγε. Λοιπόν, η μισή Ελλάδα. Ο Τζαβέλα συμπλήρωσε κάρτες που λες να δηλωθεί να μην παίξει. Ποιος, ο. Ο Τζαβέλα συμπλήρωσε κάρτες που λες να μην δηλωθεί να μην παίξει. Δηλώθηκε νομίζω. Με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Μην κάψουνε την καφετέρια. Δηλώθηκε, ρε. Την καφετέρια, βρε, στο νέο κόσμο. Δηλώθηκε, ρε. Δηλώθηκε. Ναι, πού δηλώθηκε. Με τη Βέρεια και με τον Ατρόμητο. Με τη Βέρεια. Με ποιον παίζετε πριν τον Ολυμπιακό. Με ποιον παίζετε. Είδατε λοιπόν. Με ποιον παίζετε. Ο φίλος μου είναι παοξής, εγώ με βάζελος. Λέγε, με ποιον παίζετε. Πριν τον Ολυμπιακό, πού να θυμάμαι τώρα, ρε φίλε, απ' έξω. Δεν θυμάσαι, εγώ σε λέω ότι θα φάει κόκκινη εκεί πέρα. Μπορεί. Μπορεί, δεν είναι. Γεια χαρά. Τα τσοκλάνια. Λοιπόν, μπούφε από γάβρε, από τούμπα, το βρίζω 63. Ο Ολυμπιακός είναι, λέει, εγκληματική οργάνωση. Όχι, ρε φίλε, τι, γιατί το λες αυτό. Καταλάβετε το επιτέλους. Άντε, γεια, λέει, μηδενισμός και ποτέ ξανά πρωτάθλημα. Το γήπεδο του είναι του εθνικού. Φιλιά, λέει, ο Μπεστ, καλά. Ας μην είχε, λέει, ο άλλος καινούριο γήπεδο Ολυμπιακός, να του είχαν σβήσει τα χρέη και τα κλεμμένα της Τράπεζας Κρήτης, και θα σου έλεγα εγώ, λέει, αν έβρισκε πρόεδρο. Αν έβρισκε πρόεδρο. Ο Λούκας έφυγε και πήγε στην Τρίτη από το τέλος ομάδα της Ισπανίας και στόχ δανεικό στο Κατάρ. Ποιο Champions League, λέει ο BD31. Ο άλλος λέει για τον κόκκινο ότι το μεσημέρι τον Πανιόνιο τον έκανε Μπαρτσελώνα. Γι' αυτό δεν κέρδισε η ομαδούλα του. Αλλά όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ είναι φιλικά τα παιχνίδια, λέει ο 035. Τώρα. Και ο άλλος λέει φλαγοπαοξή, τον Γιάννου έπαιξε χωρίς φόρμανιά και έξω τον Τζάβες. Τώρα, άμα πούμε. Και τον Ακώστα. Λακορούνια, ξέρεις τι θέση έχει στην Ισπανία. Κάπου εκ του 7η είναι. Καλά πάει. Ναι. Και τον έβαλε και center forward. Το είδα το μάτσο εγώ. Είδε σίγουρα έπαιξε. Έχασε κάτι ωραία. Εντάξει. Εντάξει, το Λούκα το συνηθίσαμε στη γραμμή να κλείνει με το ανάποδο πόδι κτλ. Σέντερφορ τώρα δεν. Ξέρει μπάλα όμως και δεκάρι που έπαιξε αυτός. Εντάξει, τώρα σέντερφορ το Λούκα δεν το βάζεις. Απλά επειδή να πούμε ήταν ομάδα δευτέρου ρόλου η ομάδα του, πήγε να το βρει με κόντρα, με ιστορίες, ήταν ανοιχτός και λίγο ζήταν. Πήγα να το χτυπήσω στο μεγάλο χώρο. Δεν τα κατάφεράνε. Πάμε στον επόμενο κύριο, ναι. Ναι. Καλημέρα, εδώ είμαι με ζητήσα την Γιούκα. Άρα τι κάνεις αγόρι, ο boy, τι κάνεις. Γεια σου ρε Γιαννάκη, άσους να λένε ρε, γεια σου. Λοιπόν, τι να ασχοληθείς μαζί τους, τι να ασχοληθείς τώρα, αμακρύμα από τον τελευταίο που μίλησε. Ναι. Και πάμε στον άλλον που βγαίνει από τη Τούμπα. Τη Τούμπα. Και τα έχει κάνει πάνω το που βγαίνει, γιατί να σου πω δεν έχει ούτε καν κατάλαβα τι έλεγε, μιλούσε τόσο σιγά. Να μην τον ακούσουν. Γιατί είπε Ολυμπιακός από Τούμπα. Κάτι έλεγε εκεί, δεν κατάλαβα τι θέλει να τον απαντήσω, αλλά πω ότι έπιασα κάτι ψηλά, κάτι για 10.000 έλεγε, ήρθαν αυτοί σε Τούμπα και κάναν το ένα, κάναν το άλλο. Όνειρο βλέπει μάλλον. Ναι, δεν το κατάλαβα καλά, ειλικρινά σου δεν το κατάλαβα. Ας τα παιδιά πάνω, ρε παιδί μου να ονειρεύονται. Πιο δυνατά να μπορώ και να τον απαντάω, έτσι. Ονειρεύονται. Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν άλλον που βγήκε, αλλά ήθελα να πω και αναγκαστικά να το πω τώρα. Σε έναν άλλον που ζήτηξε να παίζει την ομάδα μου μπάλα. Ζήτηξε, είπε, ναι. Ναι, να παίζει σε Τούμπα, να γεμίζει Τούμπα, να παίζει μπάλα. Δεν χρειάζεται την ΕΠΟ, πάω και κάτι τέτοια. Ρε φιλαράκι μου εσύ, καλό μου φιλαράκι. Εσύ γιατί δεν παίζεις μπάλα χωρίς την ΕΠΟ. Η συμβουλή σε δίνει Ολυμπιακάκιας τώρα. Έλατε. Εσύ γιατί δεν παίζεις μπάλα χωρίς την ΕΠΟ, να σας δούμε τι μπαλάρα. Αυτοί και με την ΕΠΟ δεν παίζουν μπάλα, όχι χωρίς την ΕΠΟ. Ρε θα τρελαθούμε. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε αυτός. Καλά κάνουν και μας τα λένε αυτά, έτσι, όταν έχουν την ΕΠΟ, έχουν τα πάντα, παίρνουν τα προβλήματα, παίρνουν τα εκατομμύρια, παίρνουν τις μεταγραφές, κάνουν τα πάντα, θα πουλάνε τρέλα, δεν πειράζει, θα ψακούμε εμείς, πού θα πάει, θα γυρίσει ο τροχός. Ναι, θα λοιπόν, περιμένουμε τον Μπερμπάτο, κάνα εξάμεινο ακόμα. Ναι, υπομονή. Εντάξει, εγώ είμαι άνθρωπος υπομονής όπως άλλος. Ναι. Εμείς Τζόρνταν περιμένουμε, έτσι δεν είναι. Βέβαια, οι χαφάρες ξεκινάνε σιγά σιγά. Μπράβο, πάμε τώρα στην Παοκάρα. Επιτέλους, εγώ δεν θέλω να πάρω τα μυαλά μας αέρα. Επιτέλους. Είδαμε επιτέλους, επιτέλους, για στο τέλος και τα μέλος. Λοιπόν, επιτέλους είδαμε την Παοκάρα να παίζει ένα καλό ποδόσφαιρο, μια καλή μπαλίτσα. Ναι. Πιστεύω ότι σε αυτό οφείλεται η αλλαγή του συστήματος. Α. Ναι, βέβαια. Έπαιξε ρόλο, όντως. Αυτή η παίκτες είναι για αυτό το σύστημα. Όντως. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει μια συνέχεια, θα δείξει. Γι' αυτό λέω, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Με μια
καλή απόδοση χθεσινή, μην πούμε άωμα βάρα γίναμε, σιγά σιγά. Ναι. Τι ήθελα να πω τώρα, έλεγε και ξεχάστηκα τα παιδιά τώρα. Να τα σημειώνεις, να μην τα ξεχνάς. Ναι, μπράβο, βγήκαν αυτοί οι Ολυμπιακοί και με αλλάξαν τη ροή, κατάλαβες. Λοιπόν, τα θυμήθηκα. Σε θυμήθηκα, τα θυμήθηκα. Φυσικά μου αλλάξαν και τη ροή. Λεπτόπουλε, σε σένα τώρα. Μάλιστα. Έχει να κάνεις, φίλε μου, κάτι κολοτούμπες. Κάτι κολοτούμπες. Ήδη με το Χαρίση και τον Τσίμηρο τα αρχίζει. Με όλους, και με τον Λέοβατς και με τον Τσίμηρο. Και με τον Ζάιρο. Θυμάσαι τι έλεγε για τον Ροντρίγκες. Έλα, βρε τώρα το πράσινο ακροτήρι. Με όλου τα άστον. Εγώ τον περιμένω. Δεν έχω και στη γωνία στημένο τον φίλο μας τον Κωστή. Άστον. Όλοι, όλοι σε αυτή τη γη στημένο στη γωνία με έχετε ρε κερατάδες. Α ψοφήσω μια μέρα να δω τι θα κάνει. Αγάπη, Κωστή μου, εγώ στο λέω με αγάπη. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, για το Τούντορα τώρα, τον Άμπαλο. Για το Τούντορα, ναι. Τον ελέφαντο τη Κροατία. Ρε τον άτιμο, ρε. Κοίταξε να δει σιγά σιγά. Άμα δείτε και διαβάσετε κάτι στατιστικές που διάβασα και εγώ σήμερα, ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα που είναι πρώτη στις τελικές σωστές πάσες. Κάπου 91 μέτρησαν, με δεύτερο τον Ολυμπιακό γύρω στις 70. Αναπαιχνίδι. 20 πάσες τελικές μεσόωρο. Πάς στο πόδι από την ομάδα του Τούντορα, του ελέφαντο της Κροατίας, του Άμπαλου. Έτσι. Ναι. Και μπείτε, διαβάσετε πολλά άλλα για να μορφωθείτε. Εκεί γράφει πάρα πολλά που είναι ο ΠΑΟΚ φέτος πρώτος σε τι πράγματα. Αυτή η ομάδα, η Άμπαλη, του Τούντορα του Άμπαλου και του ελέφαντο της Κροατίας. Και κλείνοντας, θέλω να πω και κάτι ακόμα για τη σημερινή σου εκπομπή, Κωστή, που είναι τρικυμία για πίσω σας. Τι γίνεται. Τρικυμία! Ναι. Είχε πολύ αέρα και στη Θεσσαλονίκη, Μποφόρ. Ναι, μια είχε πολύ αέρα, τρικυμία. Μια δεν είχε. Άλλα άκουγα πριν προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Μαδάρα, ο ΠΑΟΚ θα τερματίσει κάτω από την πεντάδα, κάποιος συμπολίτης θα τον περάσει, έτσι και έτσι. Εγώ βλέπω διαφορά, πήγε σε 8 με ένα μάτς λιγότερο. Βλέπω για τον Ηρακλή μιλάς τώρα. Ότι τραγουδούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα είναι γκρίνια. Γκρίνια. Γιάννη. Ναι, φίλε μου. Για τους Ηρακλειδείς μιλάς, για τον Ηρακλή. Ναι, ρε, εντάξει, ο Ηρακλής, ρε παιδί μου, ο στόχος είναι να σωθεί. Τελείωσε το. Σώθηκε. Το είπε ο πρόεδρός σου τώρα. Τι να λέμε. Φίλε μου, Τζορντάν, εγώ συμφωνώ, αλλά. Και των οπαδών του Ηρακλή είναι, ο στόχος είναι να μην πάει ο Παοξής στον Καφτατζόγλιο. Δεν υπάρχει άλλο στόχος. Κοίταξε, εγώ πάντα μιλάω και χωρίς παρεξήγηση για τους άλλους τους φίλους της Ηρακλειδείας, γιατί υπάρχει. Εμένα ο Ηρακλής πάντα. Μπορεί να πει ένας Ηρακλειδέας, πάμε για πρωτάθλημα, ας πούμε. Δεν μπορεί. Μπράβο, πάμε. Δεν μπορεί. Υπάρχει ένα 3%. Γιατί ένας Παοξής μπορεί να πει πάμε για πρωτάθλημα. Φυσικά. Δεν μπορεί. Γιατί να μην μπορεί. Πώς μπορεί. Ορίστε. Υπάρχει ένα 3% μας βγαίνει. Πού λέτε τερματίσει από πάνω μας, πού λέτε. Έξερε, γκαζούρα κάνουν τα παιδιά. Ναι, εγώ βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ έχει γανζώσει δεύτερο-τρίτη θέση. Είναι θέμα αγωνιστικών η δεύτερη θέση για μας. Θέμα αγωνιστικών δεν το συζητάμε. Ξέρεις, θα πολεμηθείς και από, τον πρώτο θα πολεμηθείς για τη δεύτερη θέση, να ξέρεις. Ορίστε. Για να πάρεις τη δεύτερη θέση στα play-off θα πολεμηθείς και από τον πρώτο. Αυτό είναι νορμάλ. Γιατί τον πρώτο τον βολεύει ο άλλος να βγει. Βέβαια, αυτά τα γνωρίζουν, δεν χρειάζεται. Να τα ξέρει ο κόσμος. Ναι, φοβούνται το μεγάλο πάγο. Φυσικά το φοβούνται. Όταν κάνει μεταγραφές. Μου δίνει μια πίστη ότι τελικά στα play-off εκεί πάει ο Τούντορα στη δουλειά, να τη φορμάρει εκεί, να βγούμε άνετη δεύτερη. Στα play-off. Μέχρι τότε θα τη φερμάρει ο Μαρινάκης. Κλείσε, Βλαχοπόθρο. Τάλι, παρατάσεις θα πάρουμε. Πέντε από το τέλος, καλημέρα. Γεια σας, κύριε. Γεια σου, φίλε μου. Γιώργος, ο παδός του Παναθηναϊκού. Καλώς το Γιώργο. Από πού παίρνετε, Γιώργο? Από Γιάννα παίρνω, φοιτητής είμαι. Ακουγόμαστε στα Γιάννα, ρε Γιώργο. Από ίντερνετ, αλλά και το μεσημέρι ακούγεστε. Το βράδυ όχι. Ωραία. Ήθελα να πω ότι αυτός ο Γάβρος παίρνει δύο φορές, δηλαδή. Παίρνουμε να πούμε κάτι, μας κάνει τα νεύρα τα τάλια. Ακούμε εσάς για να μην ακούμε αυτά που λένε στην Αθήνα. Και... Δεν πειράζει, ρε φίλε. Θα αγαπάς τους φίλους σου με τα λατώματά τους. Τι να κάνουμε. Τους φίλους και αυτός είναι. Φίλος του αέρα είναι και αυτός. Τι να κάνουμε. Εντάξει, άλλο θέλω να πω τώρα. Γι' αυτό για τα ποδοσφαιρικά υπάρχει μία λύση. Όπως έχει πει ο ΡΑΠ, ή παίρνει την ΕΠΟ ή δικαιοσύνη. Αλλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα δεν υπάρχει δικαιοσύνη, οπότε. Χρόνια το λέμε αυτό. Την ΕΠΟ. Οπότε, εγώ ξέρω, άμα πάρει κάποιος την ΕΠΟ, δεν με ενδιαφέρει αν θα την πάρει ο Λαφούζος ή ο Σαββίδης ή όποιος να είναι. Να μην την έχουν αυτοί, ε. Εμένα, όχι. Θέλω, για μένα ο Μάγκας είναι αυτός που θα πάρει την ΕΠΟ. Και για τους μεγάλους θα είναι 50-50. Και ας το πάρει καλύτερος. Αυτός θα είναι ο Μάγκας. Δεν είναι ο καλύτερος. Συνεργασία κάνουν τώρα. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει αυτός που θα έχει την ΕΠΟ στις 5 πρώτες ομάδες να είναι 50-50 η διετησία και στο πάρει ο καλύτερος. Αυτή θα είναι η μαγιά. Και όχι να
Κατάλαβες πως το λέω. Δεν και φυσικά να, ο Γάβρος να έχει κάθε μάτσα 95-5. Να πέσει β' εθνική από διαιτησία. Εγώ αυτό θέλω. Ναι. Αυτός που θα πάρει την ΕΠΟ. Αλλά ναι, με ακούτε. Βεβαίως. Ναι, ναι, για το ραπ, βασικά εγώ για το ραπ πήρα. Τώρα που πήρε το σκυλί στο σπίτι. Το διώξα. Το διώξες. Ναι. Καλά, πριν και εβδομάδες το πήρες. 25 μέρες άντεξα. Τέλος πάντων, δεν μπορέσαμε να το διαχειριστούμε, γιατί ήταν, τέλος πάντων, καλό σκυλί. Εντάξει, παρά... okay. Εγώ βασικά για άλλους που... Αλλά το διώξαμε το σκυλί. Το διώξαμε το σκύλο, το στείλαμε στη μαμά του και στον μπαμπά του εκεί στην Κομωτινή. Γιατί δεν το διαχειριστήκαμε καλά. Οπότε... Ναι, πήρα, βέβαια, όμως. Τι είπες? Και προλάβαμε και δεθήκαμε και κλαίγαμε και στεναχωρεθήκαμε και χίλια δυο σκατά. Ξανά ζώο στο σπίτι μου δεν βάζω. Το μόνο ζώο που είναι μέσα στο σπίτι μου πλέον είμαι εγώ. Η Χελώνα? Την πήγα στη Λίμνη. Καλά σοβαρά μιλούσε. Αλήθεια, ναι, ναι, ναι. Η Χελώνα τι σε πήρε, ναι, την πήγαμε στη Λίμνη. Εδώ στην παραλία, σε ένα μέρος που έχει υδροβιότοπο, μαζί με άλλες χελωνίτσες. Καλή κίνηση. Καλή κίνηση από το να το παρατήσει το ζώο. Όχι, όχι. Εγώ τα αγαπάω τα ζώα, αλλά δένομαι συναισθηματικά, δίνομαι. Δεν μπορώ. Είμαι με τα ζώα πολύ συναισθηματικός. Με τους ανθρώπους δεν είμαι καθόλου. Δηλαδή, αν τρέξω με τα αμάξι στην εθνική οδό και εδώ έναν άνθρωπο και ένα σκύλο, το αμάξι και μου πούζει, ρίξε το κάπου στον άνθρωπο θα το ρίξω. Κατάλαβα. Ναι, εγώ κάτι πιο ελαφρό ήθελα να σου πω. Πες το, εγώ δεν κρύβομαι. Ναι. Σου λέω, γιατί ανθρώπινα είναι όλα. Ναι, επειδή το πήγαμε λίγο πιο βαθιά. Όχι, όλοι, είναι ανθρώπινα όλα. Είναι αυτό που λέει η παροιμία, γνώρισα τον άνθρωπο και αγάπησα το σκύλο, τα ζώα. Σωστό. Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα πήρε ένα το μισή. Και αυτός ο Βουκαράς ήταν λαμπραντόρ και μέσα στο σπίτι στο διαμέρισμα δεν υπήρχε, ξέρω εγώ, πρόσβαση σε κήπους και τα λοιπά. Κάναμε λάθος, τέλος πάντων. Το διορθώσαμε, δυστυχώς. Αλλά δεθήκαμε με το σκυλί και εκλέγαμε όταν το δώσαμε. Καταλαβαίνω. Να σου πω για τον Μπερμπάτοφ που έλεγαν πριν που μιλούσα. Αυτό είναι κακό σκυλί. Κοίτα, εγώ Παναθηναϊκός, εντάξει, καμία σχέση με ΠΑΟΚ. Απλά το καλοκαίρι που έγινε η κίνηση ήταν λάθος το καλοκαίρι, άσχετα πως βγήκε μετά. Κοίταξε, αυτοί κάνανε μεταγραφή για τα μάτια του κόσμου. Καψούρα του Σαββίδη ήταν αυτή. Ναι, αυτά εδώ. Βέβαια. Μπορεί να πάει 40 χρόνο ο Ροναλντίνιο, να έχει μια χιλιά σαν τον Μαραντόνα και να πει φέρνουμε τον Ροναλντίνιο και να πάνε οι κάφροι στο αεροδρόμιο και να πανηγυρίζουν. Δεν θα βγάλει άκρη. Τώρα ήρθανε φέρα τον Μπερμπάτοφ. Ο Μπερμπάτοφ δεν μπορεί να σηκώσει. Όπως εγώ δεν μπορούσα να σηκώσω το σκύλο στο σπίτι μου, αυτός δεν μπορεί να σηκώσει τον ΠΑΟΚ στις πλάτες του. Εντάξει, το είπε και ο προπονητής. Δεν έχω τέτοιον. Το πήρανε να πούμε τον Μπερμπάτοφ, στητό στην περιοχή, στα γεράματα, κάνει τα γκολ. Μου τα κάνει και ο Κλάους έτσι. Τι να σε κάνω εκεί. Άμα είναι να πουλήσω τον Κλάους και να φέρω εσένα στητό στην περιοχή, να σε βάλω. Θα μου τα βάλεις όμως. Για μου πάθεις θλάση στο φρύδι. Άιντε! Μα τα έχετε κάνει τα ούλια με τον Μπερμπάτοφ. Φτάνει, τελείως, δεν υπάρχει παίκτης. Υπήρχε με άλλους παιχταράδες πίσω, τραβούσαν οι άλλοι τον Μπερμπάτοφ. Δεν έχει δεκάρι ομάδα. Ρε. Τώρα έχει δίκιο, τι να τον πω τώρα, αφού δεν τον παίζουν, δεν δημιουργεί, δεν παίρνει παλιές. Τι να κάνει τώρα, άντε πες. Και που πήρε παλιές, τα χάνε. Ποια ρε, έχασε, τι έχασε. Τα χάνε. Τι έχασε. Και που πήρε, εκεί φαίνεται ότι δεν είναι καλά. Με τον Πανετολικό, τι δώσαν, πάρε, βάλε, το χάσε. Στη Λεβαδιά έκανε σκαρφάλωση στον Τρυποτσέρι. Καλά ρε φίλε, ναι. Τώρα. Έχασε μια ευκαιρία ο άνθρωπος τώρα. Προχθές στην Καλονή από μισό μέτρο τη στέλνει out. Τις προάλλες με την ΑΕΚ από 4 μέτρα τη στέλνει στη θύρα 4. Άσε μας ρε φίλε. Βρε τώρα. Βρε δεν πάνε και ο Μπράβος ρε. Είσαι από εκεί πέρα. Εδώ ο Μήτρογλου έχανε 30 και βαζένα τώρα να πούμε. Άσε μας τώρα. Να πω λίγο ένα τελευταίο στον Τζόρνταν. Έλα, φίλε μου. Το 13 Τζόρνταν που πήγες με τη ΣΑΛ και αποκλείστηκες, ήταν ευνοούσε τον Ολυμπιακό να είμαι εγώ στο αποκριματικά. Εκεί δεν έκανες μεταγραφές. Το 13. Το 13. Το Στέφεν, το 3-3 λέει. Ναι, όχι, τότε ο Παναθηναϊκός ήταν πιο δυνατός, ρε φίλε. Ο Παναθηναϊκός τότε δεν πήγε στα play-off μας. Δεν βγήκε η Ευρώπη, είχε αποκλειστεί από την Ευρώπη. Εντάξει, εγώ βγήκα. Ναι, δεν αποκλείστηκες τότε. Αποκλείστηκα φυσικά. Για μισό γκολ, εντάξει, δεν ξεφτυλίστηκε. Γιατί αποκλείστηκα. Αν ο Στόχ σημάδευε
10 πόντους πια εκεί, θα παίρνει ναι, το πάω. Ναι. Αν έδινε το πέναλι ο άλλος, αλλά πώς θα δώσει το πέναλι, οι άλλοι Γκασμπρόμ φοράγαν εκεί. Τα είδες. Ποια Γκασμπρόμ, ποιο πέναλι. Τι Γκασμπρόμ. Η Σάλκε βρε τώρα. Το πρώτο το δεύτερο. Τι πρώτο σκάφι. Ποιο. Τι. Ποιο πρώτο μάτσο. Το πρώτο ή το δεύτερο μάτσο. Το, δεύτερο, το πρώτο και το δεύτερο, το ίδιο πράγμα είναι. Στο δεύτερο. Το δεύτερο προηγηθήκατε 2-1 και φάγατε 2 γκολ σε ένα. Εντάξει, και τι, η πέναλι δεν έδωσε τον Πάουκ, το θυμάσαι αυτό. Καταρχήν εκείνη τη χρονιά εσύ είχες αποκλειστεί πρώτο ναι. γύρο mm. και μετά σε πέρασε τα χαρτιά. Για ποιο λόγο πέρασε τα χαρτιά, θυμάσαι. Όχι, δεν είπα ότι σωστό ήταν που ναι, για ποιο λόγο, εγώ πέρασα. Σωστά πέρασε. Σωστά, δεν είπα εγώ. Σωστά πέρασα εγώ, σωστά πέρασε και η Σάλγη. Όχι, λέω ότι για τη Μέταλλιθ που αποκλείστηκε πρώτα. Ναι, ότι δύο γύρου ουσιαστικά αποκλείστηκε. Κατάλαβα, ρε γούρι, κατάλαβα. Ναι, μην με λες τώρα ότι άμα περάσουμε τώρα θα περάσουμε σίγουρα. Θα κάνουμε και μετά. Δεν είπα σίγουρα. Σίγουρα τι είναι, είναι τίποτα σίγουρο. Ναι, αλλά το λες με σιγουριά. Ότι, το σίγουρο είναι ότι αν περάσει ο Παναθηναϊκός πιο εύκολα θα αποκλειστεί από το. Πιο εύκολα τον πάγο. Το σίγουρο, όχι πιο, το σίγουρο είναι ότι αν περάσει ο Παναθηναϊκός δεν έχει λεφτά να κάνει μεταγραφές. Αυτό είναι το σίγουρο. Εσείς που έχετε κάνετε μεταγραφές και θα περνούσε το καλοκαίρι. Εμείς τώρα, αν περάσουμε, μπορεί να κάνει. Αν. Έχει φράγκα ο άλλος. Αυτό σου λέω εγώ τώρα. Ποιος. Αν. Ρε εσύ φίλε, με τις μεταγραφές με τα φιλιά δεν γίνονται, με τα λεφτά γίνονται. Φέρνει τον Ολλανδί. Ο Αλαφούζος δεν έχει λεφτά, δεν το πήρες χαμπάρι. Εσείς κάνετε μεταγραφές. Άντε πάλι. Να, σε έφερε 2 εκατομμύρια τον Μπερμπάτοφ. Εσύ πήρες κανένα. Τι σου πω τώρα. Πήρες κανένα εσύ. Εγώ δεν πήρα γιατί είμαι. Γιατί δεν έχεις μία. Εμένα δεν μου τα ξεπάω. Εσύ πήρες δάνειο από την τράπεζα, έβαλες ένα γύρο τα διαρκή. Το καλοκαίρι πέρσι δεν πήρες δάνειο. Ναι, αλλά έβαλε ο Αλαφούζος τα διαρκείας. Ναι, εμένα δεν μου έκοψαν τους τόκους εμένα για να το κεφάλαιο. Τα πληρώνω όλα τα φούρνα. Τι λέει τώρα. Ρε φίλε, γιατί παράνομα τα πλήρωσα. Με νομοθετική ρύθμιση, δεν κατάλαβα τώρα να πούμε. Αν μα την πει κιόλα. Το νόμιμο είναι και ηθικό. Ρε φίλε, τώρα να το πάμε αλλού δηλαδή. Εσύ έπαιρνε 10 εκατομμύρια χορηγία από την Κοσμοτέρα, φίλε τώρα. Από το κράτος τώρα. Με τρελάνεις τώρα. Τι διαφήμιση. Από το κράτος διαφήμιση. Α έπαιρνα κι εγώ 10 από το κράτος διαφήμιση. Εσύ τι είσαι δηλαδή. Και εσύ άμα μπορούσε, εγώ μπόρεσα και πλήρωσα τα χρέη. Δεν κατάλαβα. Δεν ήταν παράνομο αυτό. Δεν ήταν κάτι. Ποιο ήταν παράνομο. Ρε σε έδωσε τζάμπα λεφτά το κράτος. Δεν είναι παράνομο τώρα. Τι είναι δηλαδή. Το κράτος. Καταρχήν όταν είχαμε τον ΟΤΕ, εμείς ήταν. Έχει γίνει ιδιωτικοποίηση πρώτο. Σοβαρά. Βέβαια τι. Σοβαρά. Οι Γερμανοί τον είχαν τότε. Ναι. Ναι, εμείς πριν να γίνει ιδιωτικοποίηση είχαμε την Αμέρικα να θυμάστε το 2000. Και κάτι άσχετες. Σοβαρά. Είναι. Και εμείς είμαστε λοιπόν πολύ περήφανοι που πληρώσαμε στο κράτος γιατί όλοι οι άλλοι κανένας δεν πλήρωσε. Όλοι φάγαν τα λεφτά, κανένας δεν πλήρωσε. Ναι, αυτό που σου λέει ο Μάνος όμως, άμα ήταν παγωμένα θα έπεφτες ή δεν θα. Ποιος πάγωνε ο Μάνος τώρα να με πήρε, τα πλήρωσε ο Πάοκ τα λεφτά, ρε φίλε. Άμα δεν στα πάγωνε ο Βενιζέλος, θα έπεφτες. Άντε, τα πάγωσε ο Πάοκ, όχι ο Βενιζέλος, φίλε. Στα δικαστήρια ποιο πήγε. Τι είναι ο Πάοκ, κράτος είναι για να στα πάγωνε. Ρε εσύ, φίλε, εδώ και ένας ιδιώτης μπορεί να πάει με το κράτος. Έλα, σύμμαχοι, μη φωνάζετε. Για τον λόγο ότι νιώθει αδικημένος. Σύμμαχοι. Μέχρι να δικαιωθεί. Γιατί στα έφαγε κανένα τέτοιο. Με γιατί ο Πάοκ έφαγε. Ποια να φάει, ρε φίλε τώρα. Καταρχήν ξέρει πώ ήταν τα λεφτά. Τα χρέη. Από ναι. Τα χρέη ήταν τα χρέη του ΠΑΟΚ και μπήκανε προς αυξήσεις και πάνω. Ήταν, όχι, δεν θα έκανε κανένας άλλος. Όπως το, τα πλήρωσε τα χρέη του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Υπέρογγες προς αυξήσεις δεν πλήρωσε. Α, υπέρογγες. Ναι. Επειδή δεν τα πλήρωνε σε 10 χρόνια, σε φαίνονταν υπέρογγες μετά. Ρε φίλε, παγώνει κάποιο όταν είσαι στα δικαστήρια. Παγώνει η υπόθεση. Παγώνει υπόθεση. Εδώ υπάρχουν άλλα δικαστήρια από ιδιώτες που μπορεί να παγώσουν πολλά χρόνια να μην. Και όταν εκδικαστούν κάποια στιγμή. Θα μπουν και το και θα μπουν και αυτά. Το ξέρεις ότι αν δεν ήταν παγωμένα τα χρέη και δεν γινόταν η μοδερνή και πλήρωνε ο ΠΑΟΚ και ξεπάγωναν τα χρέη, μπορούσε να είχε πέσει ο ΠΑΟΚ γιατί δεν μπορούσε να βρει 40 εκατομμύρια πλήρω. Δεν έπρεπε να έχεις πέσει άμα δεν. Άντε πάλι, έπρεπε να είχα πέσει. Δεν έπρεπε να είχα πέσει. Και στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν θα πάγωσε πάλι ο Βενιζέλος. Στην ΚΑΕ. Έφυγες, bye. Να είχαμε να λέγαμε τώρα πάλι. Θα ανοίξουμε σύμμαχοι κουβέντα εδώ πέρα. Δεν είναι καλό να μαλώνετε. Θα ανοίξουμε μια κουβέντα εδώ που θέλει χρόνο, κατάλαβε. Σωστό, σύμμαχοι είστε. David Bowie, ακούγες. Όχι. Είμαστε σύμμαχοι, πού είμαστε σύμμαχοι. Θα παίρνει 10 εκατομμύρια ο άλλος και εγώ καμία, κανένα. Φίλοι είστε, θα ήθελα να πάρετε την εποπάρεια. Πώς θα γίνει. Αυτοί φαλήρισαν. David Bowie, δεν άκουγες. Δεν γούσταρες. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Δεν σε νοιάζω. Εντάξει. Επόμενη γραμμή, ναι. 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 Ναι, αλλά καλημέρα. 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 Έλα, θα πω καλή χρονιά στο δίδυμο. Ιορδάνη Κερακτόπουλου. Ο παπάς Λάμπρος είναι. Ο Παπαλάμπρος είμαι. Έλα, ρε, πολλά, έλα σε το χρωστάω αυτό, Ιορδάνη, για τη γιορτή σου. Τα είπα τότε με το Γιάννη. Λοιπόν, κοίταξε, χώρια από τις ευχές, θα ήθελα, Ιορδάνη, να μου πεις τη γνώμη σου για τον Γιάννου.
που έγινε ο πρώτος σκόρερ σήμερα. Για τον Γιάννη που κάποτε ο Ραπτόπουλος τον απέρριψε. Όχι, δεν τον απέρριψα εγώ. Τον είχατε έξω δεξιά εσείς. Ο Μπόλωνη τον είχε έξω δεξιά. Άλλο πράγμα. Όπως είχε τον Κλάους έξω δεξιά, ο Όγιος στο Μασεραϊκό. Εντάξει, εντάξει. Ναι, ναι, να λέμε εντάξει, τώρα εντάξει, τα σωστά. Στην αρχή ακόμα. Δεν τον απέρριψα. Ναι, εντάξει, σήμερα εγώ βλέπω ότι χάσαμε ένα παιχτάκι που μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε. Δεν πειράζει. Πάει αυτό. Όσον αφορά και το άλλο, θέλω κάποτε να μου εξηγήσετε και να πείτε αυτό το θέατρο και το φιάσκο που έπαιξε η ΑΕΚ με τον Τίγρη για να μην πληρώσουν τα λεφτά και σήμερα ο Τίγρης μου γκρίζει και μιλάει για άλλα. Ήταν για μένα ένα θέατρο. Οπότε... Έρχεται τώρα, ξέρεις παπά, Λάμπρο. Ναι, παπάς. Ναι, παπά Λάμπρο. Ναι, ο παπά Λάμπρος, ο Λάμπρος. Λάμπρο, ναι. Λάμπρο, κύριε ναι. Λάμπρο, άκουσε με. Ναι. Ο ναι. Τίγρης, επειδή είναι ναι. τζάμπας, τι, είναι τζάμπας, τι γίνεται τώρα. Έρχονται οι εκλογές στη ΣΕΠΟ, αλλά αυτός λεφτά δεν θα δώσει. Το καλοκαίρι θα δώσει. Και αρχίζει το λαϊκισμό. Φράγκο δεν θα ναι. δώσει. Θα ακριβώς, βάλει το ζουμπά να δώσει εδώ, να πάρουμε μαζί την ΕΠΟ και μετά το ρίξουμε τους διαιτητές. Τέτοια μουραχά είναι. Λοιπόν, Παπαλάμπρο. Έξυπνος είναι. Ο ΙΑΕΚ. Παπαλάμπρο. Φράγκο δεν πράγει να βάλει, ούτε γήπεδο θα του κάνει. Παπαλάμπρο. Άκου να δεις. Πρώτα απ' όλα, για να τα τοποθετήσουμε λίγο στα. Η ΙΑΕΚ έπεσε αγωνιστικά. Έβαλε τον γκολ. Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Έβαλε τον γκολ λοιπόν. Έβαλε τον γκολ ο Παθρακικός τότε εκεί στο 82, πόσο ήταν 86. Και μπούκαραν μέσα. Πρόσεξε να δεις. Μετά τα υπόλοιπα παιχνίδια, κάνα δύο πόσα ήταν, μείνανε. Τα κυνήγησε η ΑΕΚ. Καταρχήν με δικηγόρους με αυτά ήθελε να μην φάει την αφαίρεση βαθμών. Πήγε, έπαιξε στον Ατρόμητο μετά. Τα κυνήγησε. Πολέμησε με να κρατηθεί. Δεν τα κατάφερε λοιπόν. Και μετά αφού έπεσε και αγωνιστικά, ναι. πήγαν άδειο φάκελο και φύγανε στη Γάμα Εθνική. Δηλαδή, εκμεταλλεύτηκε δηλαδή, τον νόμο αυτό να λοιπόν, κατάλαβες, και πήγαν την ομάδα ναι. για εκαθάριση στη Γάμα Εθνική. Δηλαδή, ρε Γιορδάνη, δεν ήταν εστημένη η υπόθεση. Εγώ λέω έπεσε αγωνιστικά η ομάδα. Μετά πήγαν, αφού έπεσε μια που έπεσε, μετά πήγαν άδειο φάκελο, πήγανε στη Γάμα Εθνική. Είναι... Εκμεταλλεύτηκαν τον νόμο αυτόν λοιπόν. Το νόμο. Ναι. Ο νόμος που έχει πάντα παράθυρα, δυστυχώς. Εντάξει, δύο χρόνια, πάντων, μαύρη σελίδα για την ΑΕΚ τα δύο χρόνια αυτά. Αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι. εντάξει, τι ψάχνω εγώ να βρω τώρα, ψήλου στάχυρα. Ξέρεις τι με πειράζει εμένα ρε φίλε. Τι σε πειράζει. Που έχει ο ΠΑΟΚ έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έκανε τρία πράγματα, πλήρωσε, ο μόνος ναι, νοικοκύρης από τους μεγάλους εδώ. Και δεν μπορεί ο κόσμος ακόμα να καταλάβει τι έχει δίπλα του, κατάλαβες. Κοίταξε, τώρα όσον αφορά για τα άλλα, βλέπω σήμερα το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Είναι ο Μπερμπάτοφ, αλλά και ο Τούτορ που δεν μπορεί να τον αξιοποιήσει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει τον χρόνο του. Καλά, και λάθη δηλαδή, θα γίνουνε. Λέμε εντάξει, αλλά το πρόβλημα ο Μπερμπάτοφ δεν έχει χρόνο απεριόριστο. Φυσικά. Αυτός ο Τούτορ επιτρέπεται να το βάζει στο τέλος μετά το 3-0. Δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Έτσι τον υποτιμά. Δεν ξέρω. Όταν ο Πέλκας ήταν στα καλά του τα πρώτα παιχνίδια, ναι. ο Μπερμπάτοφ δεν ήταν έτοιμος. Μόλις ο Μπερμπάτοφ έτοιμος, έκατσε ο Πέλκας. Και εκεί είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Δεν έχει δεκάρι λοιπόν. Εγώ από τον Τούτορ περιμένω να αξιοποιήσει τον Μπερμπάτοφ και να αφήσει τα δικά του και να μην τον υποτιμά, γιατί και αυτός έχει έναν εγωισμό. Ήταν παίχτης σπουδαίος. Τουλάχιστον να μπορεί να αποδώσει στο τέλος κάτι που μπορεί ακόμα. Λοιπόν, εγώ δεν θα γίνω προπονητής, ούτε θα κρίνω, αλλά να, έτσι λέω και εγώ τη γνώμη μου. Κατά τα άλλα χαίρομαι που σας ακούω, να είσαι καλά, έτσι εγώ. Να προχωρείτε με το ραπ, είστε καλό δίδυμο και όσον αφορά για το Ραπτόπουλο, ρε εσύ, εγώ τον πατέρα σου τον αγαπούσα, ρε, αν σου είπα κάτι, πληγώθηκα όταν πήγε στον Άρη. Κατά τα άλλα ήταν καλός παίχτης, να είσαι περήφανος για τον πατέρα σου. Κουρσούζης ήτανε. Τσακώθηκε εκεί με τους Παοξίδες ο Χρυσούς Λαμάς και πήγε στον Άρη μετά. Και αγάπησε τον Άρη μετά. Τι τους βρήκε και τους αγάπησε, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι τους βρήκε και δεν μπορώ να καταλάβω. Θα μην πω την κουβέντα. Το σταυρό μου, άθεος είμαι, το σταυρό μου κάνω. Τι τους βρήκε και τους αγάπησε, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, έτσι. Συχνοουρία τον έπιανε, έπαιζε ο Άρης.
Τι πράγμα είναι, φίλε. Δεν μπορεί να κάνει την ψυχολογία του, δεν μπορεί να κάνει. Έχει αγάπη να φύγει. Κοίταξε, έκανε καλά παιχνίδια με τον Άρη. Με τον Άρη έκανε. Και έκανε καλά. Δεν λένε ότι έκανε καλά. Δεν ξέρω, δεν πρόλαβα. Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων, έτσι είναι. Ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο πράγμα. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή του ανθρώπου άβυσος. Παοξής ήταν. Πλακωνόταν στο ξύλο στη Χάρθ στους αγώνες μπάσκετ. Μπουνιές. Πήγαινε σπίτι με σκισμένα πουκάμισα κτλ. Και στο τέλος. Και στο τέλος από την τόση του καψούρα τη γύρισε τη δουλειά. Πήγε να πούμε από την άλλη μεριά. Λοιπόν, ναι. Εγώ σας αγαπώ και σας χαιρετώ. Καλή χρονιά σας. Να είσαι γερός. Επίσης. Να είσαι γερός. Υπάρχει κανένας τελευταίος είναι. Τα λόγια περισσεύουν για τον άνθρωπο. Ναι, σου δώσουμε χαιρετίσματα. Να του πούμε καλή χρονιά τον. Σταμάτα ρε, περίμενε ρε, σταμάτα και εσύ. Καλημέρα φίλε, τελευταίος. Ναι. Μην μιλάς να τρολοκόμεις. Ναι. 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 Ακούγομαι. Βέβαια, καθαρά. Δημήτρης από Γιάννα Εκτζής. Καλώς τον. Παγουράσαι. Παγουράς. Όχι, όχι. Είμαι από Κοζάνη. Σπουδάζω Γιάννενα. Είμαι φίλος με το παιδί που πήρε πριν λίγο. Έλα ρε. Τι σπουδάζεις. Σούρδος είσαι δηλαδή. Σούρδος. Σούρδος, σούρδος. Ναι. Κάργα. Και Κοζάνη και Κοζάνη είμαι και τα δύο. Ποιο χωριό ρε. Κρόκος. Όχι, μέσα από την πόλη. Μέσα από την πόλη. Μέσα, μέσα. Πρώτη φορά παίρνω. Αγγλικά που πήγαινες στην Κοζάνη. Αγγλικά στον Ηλιόπουλο που πήγαινες. Όχι, αγγλικά έκανα ιδιαίτερα. Είμαστε με τη ΔΕΗ. Είστε αρχοντογενογένεια, μάλιστα. Ναι, έχουμε παράδες. Στα Ηπειρώτικα είσαι. Ορίστε. Στα Ηπειρώτικα είσαι. Μένω πιο κάτω, προς το γήπεδο. Έχεις έρθει ποτέ προς το γήπεδο. Βέβαια, και ο Τάκης είναι φίλος μου, καφέτζησε και απέναντι. Α, μάλιστα. Ναι. Κάτω, οι κυνηγοί εκεί που μαζεύονται. Ναι. Ναι. Ένα θα πω αρχικά για την Κοζάνη, την Κυριακή έχουμε ντέρμπι μέσα στον Ιορδαϊκό, πρέπει πάση θυσία νίκη εμείς ή εμείς. Θα γίνει σκοτώμα. Εσύ είσαι οι άλλοι, μάλλον οι άλλοι θα κερδίσουν, να ξέρεις. Εντάξει, και εγώ έτσι πιστεύω, θα την πάμε πουθενά. Τι να κάνουμε τώρα. Δεύτερο που θέλω να πω, αρχικά δηλώνω μεγάλος φαν εδώ και χρόνια έτσι από εποχές Μπουγάτσα, Ντρούλινγκ και τα λοιπά. Ναι. Καλά, αυτός ο γάβρος από την Ερυθρόλευση Τούμπα, τι βίσμα έχει και πιάνει πάντα κλίση πρώτος, δηλαδή, ρε παιδί μου. Τι να πω. Δηλαδή, μια απορία μεγάλη την έχω αυτή, να. Συνεχίζω. ΑΕΚΤΖΙΣ είπα είμαι. Μ' αρέσει ο Πογιέτ για την ώρα. Κάνει η ομάδα, είναι αποτελεσματικός. Εγώ δεν με ενδιαφέρει να παίζω καλό ποδόσφαιρο, θέλω να νικάω. Διαφωνούν πολλοί ΑΕΚΤΖΙΣ. Εντάξει, να κάνουμε. Εγώ είμαι υπέρ της δικής σου άποψης, ναι. Οι απόψεις δίθανται τώρα έτσι. Διάφοροι μέσα. Είναι το αποτέλεσμα που μένει ρε φίλε. Κρίνεσαι από το αποτέλεσμα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Έχουμε και κάποιες διαιτητικές αποφάσεις για την ώρα. Έχουμε μια αλφαβικία πιστεύω από τη διαιτησία. Μπορούσαμε, έχουμε 33 βαθμούς, μπορούσαμε να είμαστε στους 40 πιστεύω. Κόπηκαν κάποιοι βαθμοί. Κουκουλάκης προκλητικός το Σάββατο. Με έφτασε στα όρια μου δηλαδή. Εντάξει, ο άνθρωπος με κούρασε. Με κούρασε αφάνταστα. Τώρα να πω για το Μελισανίδη θέλω. Εγώ δεν τον κρίνω ακόμα, θα τον κρίνω από τον Οκτώβρη, είναι οι εκλογές της ΕΠΟ. Για την ώρα εντάξει, δεν θα το έλεγα του Μπεκί, θα έλεγα... Υπομονή. Υπομονή, ναι, εντάξει. Λέω, από το να είχα τον Αδαμίδη ή τον Δημητρέλο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έχω έναν στην ΠΑΕ, παρουσιάζει θετικό ισολογισμό. Αυτό, κρίνω το αποτέλεσμα για την ώρα, όχι θετικό, ουδέτερο, θα κρίνω τον Οκτώβρη. Θα κρίνω τον Οκτώβρη. Διαφωνείτε σε αυτό. Ο Μελισανίδης είναι εγγύηση, ρε. Επειδή είσαι πιτσιρίκος, δεν τον ξέρεις ο Μελισανίδης. Εντάξει, εγώ δεν είμαι. Είναι εγγύηση, ρε. Δεν λέω κατά γνώμη αυτή τη στιγμή. Δεν λέω κατά γνώμη. Λέω ότι τον Οκτώβρη. Τώρα που θα σφίξουν, φίλε. Άκου. Ωραία τα λες. Και τελειώνουμε με αυτό. Ο Μελισανίδης, τώρα που θα έρθουν η ΕΠΟ και το γήπεδο, θα φανεί πόσο άπλας είναι. Άτσα, τον δούμε. Θα φανεί πόσο άπλας είναι. Δύο σπουδαία κομμάτια είναι η ΕΠΟ και το γήπεδο. Μεγάλα επιτεύγματα. Αν τα κάνει αυτά τα δύο, για μένα είναι μεγάλος παράγοντας. Άμα κάνει το ένα από τα δύο είναι σωστός, αν δεν κάνει τίποτα είναι τζάμπας. Από αυτό θα κρίνουμε τον κύριο Μελισανίδη. Όμορφα, ωραία, τίμια κτλ. Ωραία. Ένα τελευταίο θα πω μόνο και θα κλείσω. Ένα τελευταίο. Ναι. Χθες, εντάξει, έβλεπα σε όλα τα κανάλια, από εδώ τον Κυριάκο, από εκεί τον Κυριάκο, από την άλλη τον Κυριάκο. 12 η ώρα στον Αντένα λέγανε καλή χρονιά, χρόνια πολλά, είχαν εορταστικό πρόγραμμα. Καλά, τι γελάει ο κόσμος δηλαδή, τι είναι αυτά.
πέθανα στο γέλιο, να πούμε. Εντάξει. Του Αντένα είναι ιδιωτικό κανάλι. Ό,τι θέλει κανείς. Τι σπουδάζει. Βάλτε, τι σπουδάζει. Σπουδάζω μαθηματικό. Μαθηματικό σπουδάζω. 100% άνεργος. Άνεργος. Τι έκανε με τη ζωή να έχετε ιδιαίτερα. Δεν σκάσουμε τώρα. Ιδιαίτερα όμως. Και εκεί πάλι άνεργος θα είσαι. Ποιος θα κάνει ιδιαίτερα. Λεφτά δεν υπάρχουν. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Το ξέρω. Δύσκολα είναι αγόρι μου. Δύσκολα. Κάτι να σπουδάσουμε να έχουμε ένα χαρτί για τον Τζάκι. Τι να κάνουμε. Για τον Τζάκι. Πώς το λένε, χαρτί για τον Τζάκι. Να το σκορπίζει πάνω από τον Τζάκι, να το χαίρεται η μάνας και ο πατέρας του, το πήρες. Έτσι δεν είναι, τι να κάνουμε. Ό,τι βρούμε, ό,τι τυχερά έχουμε. Ήρθα από την Κοζάνη, μα έπεσα σε πλάνη. Έφυγες, καληνύχτα. Bye bye. Καλό σας βράδυ, γεια σας. Bye bye. Για χαρά, yeah. Bye bye. Δύσκολα είναι, παιδιά, αυτά. Δύσκολα είναι. Για όλους μας είναι δύσκολα και για τα παιδιά ακόμα πιο δύσκολα. Φυσικά πιο δύσκολα. Τι να κάνουμε. Σφίξαν οι κόλλοι. Bon. Καλό βράδυ σε όλους. Λοιπόν. Καλή συνέχεια. Τα λέμε. Τι τραβούτ.